Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα. Εδώ είμαστε. Τρόικα. Πιάνω για τρεις, είναι αλήθεια. Οπότε θα πάμε μαζί μέχρι και τις 12 και νομίζω ότι το νούμερο 3 είναι αυτό το οποίο θα χαρακτηρίσει γενικότερα την εκπομπή σήμερα. Καθώς έχουμε και 3 εισιτήρια για το παιχνίδι του Άρη κόντρα στην ΑΕ Λεμεσού. Έτσι ακριβώς. Δεν αλλάζει και αυτό το πεθαμενατζίδικο από κάτω, αυτό το ασλαμίδικο, το να μην πω. Βάλε κανένα πιο ανεβαστικό, κανένα πιο ευρωπαϊκό. Βάλε τον ύμνο του γύρω Παλίγκρε, φίλε. Βάλε Βασιλική Νταντά. Βάλε κάτι. Είδα πριν έπαιξε ράπου, έτσι. Έμαθε και ο Τσατσαρός τώρα τη Γεωργία Ράπου, τον ύμνο αυτό που βάζουμε από πρόπερση. Αλλά τι να κάνουμε, έτσι. Ακολουθούν αυτοί. Πάντα copy-paste κάνει αυτό. Copy-paste συνέχεια αυτά τα τραγούδια. Πάντα ξέρει αυτό. Εντάξει, τα τραγούδισε πριν καμιά δεκαετία χρόνια, δηλαδή 15-25, τα τραγουδούσε αυτό ο ίδιο. Και τι έγινε. Εμείς τα τραγουδούμε με Γεωργία Ράπου. Τέλος πάντων, δεν θα την κάνω μπουζουκερή την εκπομπή πρωί-πρωί, αλλά αυτόν εδώ που θυμίζει έντονα τον Φαλακρό με το σταφυδόψωμο στο κεφάλι, άλλαξε το ρε φίλε. Άλλαξε το. Αν και είναι σήμερα κατευθύνει της εκπομπής. Άντε, καλό παιδί είναι. Είναι και διακοπές. Ευτυχώς είναι αρκετά μακριά από το κλεάν της Βικελίδης. Οπότε μπορούμε να το αντέξουμε. Τι έπαθες. Ποιος κορνάρει. Ο Αργυρός. Τρία εισιτήρια έχω. Άρης, ΑΕ Λεμεσού. Φυσικά το πρώτο μήνυμα το οποίο λαμβάνω είναι Γκρίνιας. Χρύσανθε. Καλημέρα. Έχουν αλλαχθεί οι σημαίες στη θύρα 2 ή κυματίζουν ξεσκισμένες ακόμη. Ντροπή να είναι σε αυτό το χάλι. Ρε 072. Έχουν αλλάξει τα πάντα στο γήπεδο. Έχει γίνει καινούριο μέσα έξω δεξιά αριστερά. Γίνεται ο κακός χαμός. Βάφονται. Κάνουνε. Ναι, είναι και αυτό ένα θέμα. Αλλά σήμερα η μέρα του αγώνα. Το πρώτο πράγμα με αυτό. Εν τω μεταξύ έχουν αλλαχθεί οι σημαίες ρε φίλε. Δεν πρόσεξα χθες. Ήταν ένα από τα πράγματα που δεν πρόσεξα χθες. Κάτσε να δω, περίμενε, έχω βγάλει φωτογραφίες. Περίμενε. Θα δω τώρα. Έτσι όπως τα κάνες. Περίμενε. Δεν ξέρω αν έχουν αλλαχθεί. Δεν μου φαίνονται σχισμένες πάντως. Όπως τις βλέπω. Με βλέπω εδώ, κάτσε εδώ. Άλλωστε, σήμερα, τη μέρα του αγώνα δηλαδή, πρέπει να μπει, να βγει τη Super League και να μπει τη Σουέφα η σημαία εκεί πέρα. Επίσης δεν ξέρω αν πρέπει να βγει, γιατί είναι προκριματική φάση, δεν θυμάμαι τι λέει το book, αν πρέπει να βγει της Βεργίνας και να μπει της Κύπρου η σημαία. Δεν το ξέρω αυτό. Τώρα από εκεί πέρα οι σημαίες αυτές, από ό,τι θυμάμαι όμως και από ό,τι τις βλέπω κιόλας, είναι καινούργιες. Πέρσι μπήκανε. Κάθε χρόνο τις αλλάζουμε. Άμα θέλετε να αλλάξει σημαίες, ψωμιάδες. Εξαιρετικές σημαίες. Πάτε να κάνετε εκεί καμιά 30, να τις πάρουμε. Και δώστε και μία σε μένα να την κουνάω πέρα δόθε. Θα δούμε. Απλά, δεν θέλω γκρίνια. Δεν θέλω γκρίνια σήμερα. Δεν θέλω γκρίνια. Εδώ ο πρόεδρας, μία η ώρα το βράδυ χθες, έβαζε φωτορυθμικά story έκανε. Πήγαιναν από εδώ, ερχόντουσαν από εκεί. Έφευγαν από τη γωνία, μπαίναν από τα δεξιά, φεύγαν από τα αριστερά. Θέλουμε θετική αύρα σήμερα για όλα. Πρέπει να ξεσκίσουμε εντός εισαγωγικών τον αντίπαλο. Εντός εισαγωγικών πάντα, έτσι. Με σεβασμό πάντα. Αλλά έτσι πρέπει να λειτουργήσει. Αγωνιστικά εννοούμε. Πρέπει να μπεις μέσα και να τον κάνεις κουρέλι. Σαν σημαία ξεσκισμένη, όντως. Αλλά είναι δυνατό, φίλε μου, 071 με τώρα. Γύρνα το. Στείλε ένα μήνυμα αισιόδοξο τώρα. Να σκοιτάξουμε το βράδυ. Να καθόμαστε στα καρεκλάκια και όχι στα διαζώματα. Γιατί είναι 20αρικάκι. Αν γράψει ο παρατηρητής ότι καθόμασταν στα διαζώματα. Ας κοιτάξουμε να είμαστε όλοι συνεπείς απέναντι στους νέους χώρους που έχουν δημιουργηθεί και σιγά σιγά όλα αυτά από τη μία σημαία μέχρι το οτιδήποτε άλλο θα τα στρώσουμε και αυτά. Αλλά θέλω και σας παρακαλώ και αυτό να αλλάξουμε λίγο και την αύρα μας. Δεν γίνεται μονίμως και καθημερινά ρε παιδιά να εντοπίζουμε και τα λάθη που υπάρχουν, για τα οποία χθες ζήτησε συγγνώμη, είπα, και είναι προς τιμή της, και δεν θυμάμαι παρόμοιες καταστάσεις εγώ ποτέ, να σου ζητάει συγγνώμη, δηλαδή, γιατί είσαι στην ουρά. Μην πω τι έλεγαν κάποιοι άλλοι σε σχέση με αυτό. Ας εκτιμήσουμε αυτό το οποίο γίνεται στο γήπεδό μας
Και ναι, υπάρχουν και πράγματα τα οποία επίσης πρέπει να διορθωθούν σταδιακά. Αλλά να σεβαστούμε αυτά που γίνονται. Και όχι να στοχεύουμε μονίμως και πάντα στο αρνητικό. Γιατί αλλιώς θα πρέπει να ακούμε όλη μέρα τι? Χολίδι. Να βγάζουμε χολίδι δηλαδή. Για δώσε λίγο το χολίδι. Να το σε 071. Μπράβο ρε γορίνα μου. Γι' αυτό το χαίρομαι τον Αριανό ρε φίλε. Αριανάρα βάλε γκολ, βάλε γκολ. Όλοι στο Βικελίδης. Αυτός είσαι. Μπράβο. Έλα μπράβο. Είδες, ανταποκρίθηκε ο άνθρωπος. Μας έδωσε και ένα 23 παραπάνω. Μπράβο δύο φορές. Τρία εισιτήρια για το παιχνίδι του Άρη κόντρα στην ΑΕΛ Λεμεσού. FM κενό. Ονοματεπώνυμο. Αποστολή στο 54526. Στο μεταξύ, το βράδυ, ποιος θα φοράει τα κίτρινα, εμείς ή αυτοί? Νομίζω ότι εμείς πια τα φοράμε. Δεν έχει αλλάξει αυτό? Ότι ο γηπεδούχος φοράει τη φανέλα του και ο φιλοξενούμενος την εκτός έδρας? Νομίζω πως ναι. Γκρι με μαύρες ρίγες νομίζω θα φορέσουν αυτοί σήμερις. Μα βάλαμε φωτογραφία εδώ πέρα. Γκρι με μαύρο. Μας αρέσει το γκρι με μαύρο. Καλημέρα στο φίλο το Σάκη, ο οποίος μπαίνει στην κλήρωση για τα εισιτήρια. Και μακάρι από το πατάρι. Μακάρι και με την νίκη λέει. Καλημέρα σας. Καλημέρα Σάκη. Μαζί μας είναι ο Mr. Gold. Η κορυφαία πίτσα στη Θεσσαλονίκη στηρίζει την εκπομπή. Γι' αυτό τη στηρίζουμε και εμείς σχεδόν καθημερινά. 23-10 62-85-86. Καλείς και τρως πίτσα να γλύφεις τα δάχτυλά σου και τα γλύφεις και ακόμα περισσότερο αν πάρεις τη γλυκιά με την μερέντα από πάνω. Και δεν χρειάζεται να μαδάσεις μαργαρίτες για να δεις ποιος θα πάρει το επόμενο κομμάτι, γιατί πάντα υπάρχει και ένα ακόμα κομμάτι τόσο μεγάλη που είναι η πίτσα. Καλημέρα στο φίλο τον Νίκο, τον Γιάννη. Έχει ανέβει επίπεδο η εκπομπή, λέει ο Κώστας. Μουσικά, φυσικά, αφού λείπει ο Ασλαμάς. Το Βικελίδης επιστρέφει στην Ευρώπη, μου λέει ο Γιάννης, και μου στέλνει το θεματάκι του All About Aris για το Κλεάνθης Βικελίδης, το οποίο γεμάτο σήμερα θα στείλει μήνυμα από άκρη σε άκρη για το γεγονός ότι είναι το πιο ποδοσφαιρικό ελληνικό γήπεδο, το οποίο θα το δουν και οι Ευρωπαίοι. Οι Κύπροι που από ό,τι διαβάζω στα ρεπορτάζ είναι πιθανό να παίξουν με 3-5-2, το οποίο θα γίνεται 5-3-2 σε άμυνα, άρα θα παίξουν με 5 αμυντικούς πίσω. Άρα θα στήσουν ένα λεωφορείο. Αλλά προσέξτε, παίζουν πολύ πολύ γρήγορα την κόντρα και είναι καλός ποδοσφαιριστής και ο Χουράδο που θα έχουν στην κορυφή και ο Γκαζαριάν που πιθανότατα θα είναι ο δεύτερος δίπλα τους. Ο Γκαζαριάν είναι αυτός ο οποίος παστέλωσε τον γκολ της Αρμενίας στο παιχνίδι με την Εθνική Ελλάδος. Στη μετάδοση δηλαδή τώρα ο Παπαδόπουλος το βράδυ θα λέει Σδραυσκόφσκι. Όλα αυτά μαζί τα λέει. Ο άλλος λέγεται Γκαθτανάγια. Τα δύσκολα ονόματα παίρνουν στην Κύπρο. Γκαθτανάγια. Εντάξει. Έχει και δύο τεσσέρα. Έναν Αντρέ. Και έναν Νίλς. Ωραία φίλε, Νίλς Χόλγκελσον. Ντόσα Τζούνιορ, αυτός είναι ο αρχηγός που ήταν χθες το παλικάρι στην τέτοια συνέντευξη τύπου, μάλιστα. Γκοντάλ. Αυτή είναι η τριάδα στην άμυνα. Τεσέιρα, Τζούνιορ και Γκοντάλ. Ο Αβραάμ, ο μοναδικός Κύπριος, θα είναι αριστερά στα μπακ. Και ο Νίλς Τεσέιρα δεξιά στα μπακ, διαβάζω εδώ από το Λαμπαουτάρης. Και μπροστά ο Χουράδο με τον Γκαζαριάν. Στον άξονα ο Σδραυσκόφσκι, ο Γκαθτανάγια και ο Αντάμοβιτς. Οι τρεις δηλαδή εκεί στο κέντρο. Α, ο Γκαζαριάν λέει είναι μαζί με τον Αγκάνοβιτς οι δύο υποψήφοι, ένας από τους δύο. Εγώ λέω θα βάλει τον Αγκάνοβιτς και όχι τον Γκαζαριάν, να ξέρετε. Ήρθε η ώρα, τα ωρία. Καλημέρα στον Ηρακλή που θέλει να πάει στον Άρη. Στην κλήρωση κανονικά και ο φίλος μου ο Ηρακλής και ο Νίκος, ο 101. Το ακούγεται λίγο απειλητικό όμως, έτσι το κάνω το σπίτι του.
Καλά ρε φίλο, όμως έχει μπει μες στην αγκαλιά του. Την έχει πάρει. Και τώρα εσύ θες να γυρίσει πίσω. Και πες του. Πάνε πες το μόνο σου. Τι πες του. Α, είναι δύο. Κατέβα, αλλιώς θα σου δείξω εγώ. Α, εντάξει. Χθες ακούσαμε και Παντελίδη, που είναι τον τραγουδιστή, τον προπονητή. Ακούσαμε και Βέλεφ. Ακούσαμε και τον Κύπριο, τον προπονητή τον Κύπριο, γιατί είναι Κύπριος Βόζινος είναι ο άνθρωπος. Ο Κερκέζ, έτσι λέγεται Κερκέζ. Κέρκεζ. Γιατί παρεξηγείτε άμα πω λάθος τον τόνο. Ο Κέρκεζ. Τι. Κέρκεζ, ε. Ο Κέρκεζ, Κέρκεζ. Ο οποίος μου φάνηκε πολύ σοβαρός, παιδιά. Κοντρολαρισμένος. Προπονητής ο οποίος μετά από πολλά χρόνια συνέβαλε στο να πάρει η ΑΕΛΕ Μεσού ένα κύπελο. Κερδίζοντας μάλιστα στον τελικό τον ΑΠΟΕΛ. Ένα ακόμα δείγμα ότι πρόκειται για μια καλή ομάδα. Σε κάθε περίπτωση όμως το βραδινό παιχνίδι εξαρτάται από τον Άρη. Θα τα αναλύσουμε αυτά μετά το break των 10.30. Εσείς μπορείτε να συνεχίζετε να στέλνετε μηνυματάκια για τα 3 εισιτήρια του αγώνα του Άρη κόντρα στην ΑΕΛ Μεσού. Στις 12 παρα 5 θα κάνουμε την κλήρωση. FM και ενώ ονοματεπώνυμο αποστολή στο 54526. Θα σχολιάσουμε και τα μηνυματάκια που στέλνετε για το σύστημα που θα παίξουν οι Κύπροι, για το σύστημα που θα παίξει ο Άρης. Κάποια στιγμή θα πάμε και Ολλανδία. Ξυπνάνε τα παιδιά το πρωί. Τι όχι. Η Μπούντε δεν ξυπνάει, ο Σταύρος ξυπνάει κάθε πρωί. Να λέμε την πραγματικότητα, την αλήθεια να λέμε στον κόσμο. Θα πάμε και Ολλανδία κάποια στιγμή να μας πούνε για το καραόκε που έγινε χθες το βράδυ. Μετά τον Ουάρντα και άλλοι καλλιτέχνες στον ΠΑΟΚ. Εκπληκτικές φωνές έχουν όλοι. Αλλά είπαν και το τραγούδι που έπρεπε, το μαμά. Τα παιδάκια μαζί, το μαμά. Τα 8χρονα. Πάμε break και θα επιστρέψουμε ακόμα περισσότερο και για το βραδινό παιχνίδι και γενικότερα να κάνω και μια βόλτα να δω στο web την επικαιρότητα. Πήρε κανένα παίκτη άκρη, αγόρι μου. Τι, σήμερα πήρε κανένα παίκτη. Χθες. Προχθές. Προχθές. Με τον Ολιβέρα τη βγάλουμε. Και το Βέρντε. Καλώς παίξει ο Βέρντε. Δεν μπορώ τους Ιταλούς. Δεν μπορώ, φίλε. Πες μου έναν Ιταλό. Έναν Ιταλό. Εκτός του Ναπολεόνι που είναι Ιταλός. Που ήρθε στην Ελλάδα και έπαιξε μπάλα. Έπρεπε να το πεις πολύ πιο γρήγορα. Τσιρίλο. Ο εκπρόσωπος ποδοσφαιριστών στην ΠΑΕ, ο Άρης Θεσσαλονίκης. Εγώ ας τα λέω αυτά. Break. Δεν λέγαμε για φανέλες πριν. Ο Θεόδωρος Καρυπίδης ανακοίνωσε πριν από λίγο τον νέο χορηγό της ΠΑΕ Άρης. Που είναι αυτός εδώ που ηρωνευόταν την προηγούμενη εβδομάδα. Που έλεγε ότι πάλι με παλέτες θα είμαστε μπροστά και μην αποπροσανατολίζετε τον κόσμο. Που είπαμε ότι έκλεισε η συμφωνία για 2 χρόνια και έστειλε ο Εξυπνάκιας και είπε παλέτες θα έχει μπροστά. Δεν θα έχει παλέτες, θα έχει bet shop. Χορηγός του Άρη για τα 2 επόμενα χρόνια θα αποφέρει περίπου 1 εκατομμυριάκι στα ταμεία της ΠΑΕ Άρης. Κεντρικός χορηγός ανακοινώθηκε πριν από λίγο από το Θόδωρο Καρυπίδη και είναι μια σημαντικότατη οικονομική συνδρομή για τα ταμεία των κιτρινόμαυρων. Αυτή η χορηγία του Θεόδωρου Καρυπίδη, επαναλαμβάνω η συμφωνία, betshop.gr και χορηγία στην φανέλα των κιτρινόμαυρων για τα επόμενα 2 χρόνια. Φίλε, αν δίνεις 50, δώσε και σε εμάς κανένα. Άμα τα δίνεις τόσο εύκολα, δώσε και σε εμάς κανένα 50. Δεν είναι δικά σου. Δεν πήρε. Ακόμα, αυτό είναι το καλύτερο, ξέρεις. Να δίνεις λεφτά άλλων. Αυτό είναι το καλύτερο από όλα. Είχε χορηγία. Τι κληρώνει 50 ο Μπατμανίδης το πρωί. Αυτή είναι εκπομπή, ρε φίλε. Όχι σαν τη δική μας που δίνουμε 3 εισιτήρια κατ' ο Άρης ΑΕΛ Μεσού. 50 δίνει η πρωινή εκπομπή 6 με 8 κανονικά με Batman. Αυτά είναι λεφτά, ρε φίλε. Αυτά είναι δώρα καταρχήν. Μάλιστα, εντάξει. Θα ακούσω κι εγώ αύριο, ρε φίλε. Αλλά αύριο θα λείπει. Θα ακούσω τσατσαρό. Αυτό τι θα δώσει. Τάλιρα θα δώσει αυτό.
Κάνα 5 ευρώ. Θα δώσει και αυτός πράγμα αύριο. Τριήμερα τελευταία εκπομπή, γι' αυτό τα δίνει όλα και φεύγει. Πάρα πολύ ωραία. Μήπως πήρε και αυτός 14 τριήμερα στη σειρά. Εντάξει. Betshop η είδηση είναι της ημέρας. Betshop.gr στην φανέλα του Άρη, κεντρικός χορηγός για τα δύο επόμενα χρόνια, η γνωστή στοιχηματική εταιρεία που έχει κίτρινο και μπλε, δεν έχει χρώμα. Ε, θα την κάνουμε κίτρινο και μαύρο σε λίγο. Να σας πω τώρα, γιατί όλο αυτό το διάστημα είδατε, το προσεγγίσαμε με μεγάλη προσοχή το θέμα, το σημειώσαμε ότι υπάρχει συμφωνία με για χορηγία, βασικό χορηγό, θα έρθουν σημαντικά χρηματάκια στην ομάδα και φυσικά ξέραμε και το όνομα, αλλά δεν το σημειώσαμε για ευνόητους λόγους. Γιατί? Γιατί το σημειώσαμε το όνομα? Γιατί είναι στοιχηματική εταιρεία, πρέπει να περάσει από την Επιτροπή Παιγνίων κτλ. Είναι μια ολόκληρη διαδικασία που πρέπει να γίνει. Οπότε δεν θα σωστώ εγώ να σας πω κάτι και μετά να χαλάσει για ένα από αυτά τα σημαντικά διαδικαστικά ζητήματα και να λέτε ότι τις κοροϊδεύαμε. Γι' αυτό ακριβώς το λόγο, δεν χρειάζεται να πούμε το όνομα. Παραβλέπω 2-3 οι οποίοι πήγαν να κάνουν τους έξιμους και τώρα φυσικά δεν θα βγουν να πούνε συγγνώμη. Αλλά η ουσία είναι, αυτό είναι το πιο σημαντικό, ότι η ομάδα έχει επιπλέον έσοδα και σημαντικά έσοδα για να είναι υγιέστατη όλο το χρονικό διάστημα. Γιατί αυτό είναι ένα σημείο το οποίο θέλουμε να υπάρχει προσοχή από την πλευρά της ΠΑΕ και από τον κύριο Καρυπίδη, να είναι υγιέστατη η ομάδα και να μην υπάρχει κανένα απολύτως πρόβλημα στα οικονομικά της δρόμενα. Καλημερίζω τη φίλη μου τη Φωτεινή, το φίλο το Σάκη, το φίλο τον Τριαντάφυλλο, ο οποίος λέει: καλημέρα, βάμος Άρης, βάμος Αριανάρα, όλοι μαζί για την πρώτη φετινή νίκη. Ο 211. Καλημέρα, Χρήστα, και καλή εκπομπή να έχουμε. Μέσα από την καρδιά μου, μακάρι να κερδίσει ο Άρης. 4,5-0. 4,5. Τι 4,5. 4,5. Δεν βάζει και έχει κόμμα. Α, εντάξει. Βάλ το μικρόφωνο να μιλάς στο μικρόφωνο. Λοιπόν, πιο 5-3-2, αυτοί θα παίξουν 8-1-1, λέει ο Νίκος. Έλα, κάτσε από εδώ. Λοιπόν, 8-1-1, υπάρχει σύστημα 8-1-1. Ε? Καινούριο είναι αυτό. Και όμως δεν παίζουν αυτό το σύστημα, να ξέρετε. Παίζουν καλά την κόντρα επίθεση. Χρειάζεται πολύ μεγάλη προσοχή στο πώς θα αμήνεται ο Άρης στο επιθετικό του transition. Transition, ε? Μετάβαση δηλαδή. Ναι, πάρα πολύ ωραία. Άμα τα ξέρεις τα αγγλικά όμως, φίλε, τα λες τα αγγλικά. Λοιπόν, πες στα ισπανικά πώς είναι το transition, ε? Δεν ξέρω. Αγόρι μου, τι θα σπουδάσουμε ισπανικά εκεί πέρα. Εντάξει, δεν το είπα το transition. Μπορεί να είναι έτσι, transition, ξέρω. Transition. Όχι, transition, τραθιθιών. Μπορεί. Τραθιθιών. Τραθιθιών μπορεί να είναι. Τραθιθιών. Λοιπόν, μετάβαση πώς είναι. Δεν ξέρω. Θα πέσει τέτοιο. Πέσει βούρδουλα στο σπίτι το βράδυ, εξής. Θα ενημερώσω εκεί. Δεν μαθαίνουμε ισπανικά, φίλε. Δεν ξέρουμε πώς είναι η μετάβαση. Εμείς πώς ξέρουμε στα αγγλικά ότι είναι transition? Σιγά μην το ξέραμε, δεν ήταν ποδοσφαιρικός όρος. Λοιπόν, ο Σάκης. Το ψάξω. Το επίθετο σε τραγουδιστή παραπέμπει. Έτσι τον λέγανε και τον τραγουδιστή το μικρό. Όχι, Θάνο το λέγανε τον τραγουδιστή. Λοιπόν, είναι μεγάλη η ευκαιρία που μας δίνεται για ένα εισιτήριο για την Αριανάρα μας. Όντως είναι μεγάλη ευκαιρία, φίλε Σάκη. Και ενημερώνω ότι εκτός συγκλονιστικού απρόπτου θα έχω άλλο ένα ή και δύο, θα το δούμε αυτό στην πορεία, και το απόγευμα. Θα δω λίγο τα κοιτάπια μας, θα δω πόσα έχουν φύγει από τα εισιτήρια που θα διαθέτουμε σε κάθε παιχνίδι βέβαια του Άρη και φέτος, όπως και πέρσι, όπως και κάθε χρόνο που έχουν τη διάθεση και προβολής οι άνθρωποι του Άρη. Τραθιθιών. Μια χαρά τα είπαμε. Πώς θα πούμε, τραθιθιών. Έτσι. Πού να ξέρω εγώ τώρα. Τραθιθιών, ορίστε. Πώς προφέρετε. Έτσι, ναι. Είναι το θε αυτό το γράμμα. Ποιο? Το μεσοφέγγαρο. Το σι το αγγλικό είναι το θε στα ισπανικά. Τραθιθιών. Δεν σου είπα ότι θε. Μια χαρά. Άρα, νο μουτσο μας. Νο μουτσο μας. Λοιπόν, τίποτα περισσότερο. Λοιπόν, επαναλαμβάνω τη συμφωνία πριν από λίγο που ανακοίνωσε ο Θόδωρος Καρυπίδης για την Betshop και δεν τη βλέπω στα βασικά θέματα του All About Aris, γιατί η Βάρδια δεν το έχει βάλει βασικό θέμα. Τι? Βασικά βλέπω ότι δεν το έχει βάλει καθόλου. Θα τον ξεφωνήσω τώρα. Κοιμάται κάπου. Όχι, έχει πάει κάπου τώρα, δεις. Έχει πάει στο 45 λεπτό αυτό. Πρέπει να ξεφωνήσω εγώ τώρα. Γράψε εσύ. Ο Χρήστατος λέει ναι, γιατί δεν έχει πει το θέμα. Λοιπόν, το γράφει θα πει τώρα ο άλλος και τα λοιπά. 45 λεπτά χωρίς θέμα είμαστε. Έλα λίγο ευρωπαϊκό site θα γίνουμε. Έλα λίγο να προσαρμοστούμε στα δεδομένα της Ευρώπης. Να μην χαβαλεδιάζουμε.
Στο δεύτερο κομμάτι της εκπομπής, βασικά στο τελευταίο, ημίωρο, δεν είπαμε, θα μιλήσουμε με Ολλανδία, να μας πει ο Σταύρος από εκεί τι γίνεται με την προετοιμασία του ΠΑΟΚ. Και θα ανοίξουμε βέβαια και γραμμούλες. Και γιατί δεν τις ανοίξω από τώρα τις γραμμούλες? Τις ανοίγω από τώρα τις γραμμούλες. Γιατί να μην τις ανοίξω? Βέβαια, κανονικότατα. Να σας πω εγώ, μέχρι να φορτώσει το τηλεφωνικό κέντρο, και αφού θυμίσω ότι έχουμε 3 εισιτήρια για το παιχνίδι του Άρη κόντρα στην ΑΕΛ Μεσού. FM και όνομα τεπώνυμα αποστολή στο 54526. Να σας πω ότι εκεί που η ποιότητα συναντά την εκπαίδευση, τότε πρέπει να σπουδάσεις τεχνικά επαγγέλματα στο ΙΕΚ ΔΕΛΤΑ 360. Ή μάλλον, γιατί να μην σπουδάσεις τεχνικά επαγγέλματα στο ΙΕΚ ΔΕΛΤΑ 360. Επιλέγεις μία από τις ειδικότητες του τομέα τεχνικών επαγγελμάτων. Μπορεί να γίνεις ψυχτικός, θερμοϊδραυλικός, ηλεκτρολόγος, τεχνικός αυτοματισμών, ανανεώσιμο πηγών ενέργειας, συντηρητής γεωργικών μηχανημάτων, εκπαιδευτής οδηγών και να πάρεις μάλιστα κρατικό δίπλωμα. Τα μαθήματα πραγματοποιούνται σε σύγχρονες εγκαταστάσεις. Έχεις τη δυνατότητα να συνεχίσεις σπουδές σου για έναν ακόμη χρόνο στο εξειδικευμένο πρόγραμμα μετεκπαίδευσης Executive Mechatronics. Mechatronics, πώς με προφέρετε ρε φίλε αυτό? Mechatronics. Μεκα ή Μίκα. Γι' αυτό έχουμε πει ότι όταν υπάρχει αγγλικά πρέπει εδώ πέρα ο συνάδελφος να το έχει και στα ελληνικά. Mechatronics όμως εγώ θα πω. Θα ρισκάρω και θα πω ότι είναι Mechatronics, ναι, που προσφέρεται αποκλειστικά από το ΙΕΚ ΔΕΛΤΑ 360. Mechatronics. Νομίζω πως ναι. Στα ισπανικά πώς είναι το Mechatronics? Το ίδιο θα είναι. Το ίδιο θα είναι. Ναι, μπορεί, θα το λέμε Mechatronics. Ναι. Ωραία. Οι αιτήσεις εγγραφών έχουν ξεκινήσει, μην το ξεχνάτε αυτό. Delta360.gr. Ο Αηδός ποιος είναι αυτός? Τι είναι αυτός, ε? Ο Ρωμανός Αριανάκη. Δικός μου είναι. Άκης Ρωμανός. Ρε φίλε, ο Νίκος δεν είναι ο Αριανός. Τον Άκη θέλουμε εμείς που είναι Αριανός. Γεια σας, πάμε στο φιλοακροτή. Καλημέρα. Καλημέρα, καλημέρα. Εσείς είστε Αριανός? Εγώ είμαι γήινος, αλλά υποστηρίζω τον Άρη. Α, και ωραία. Και έχω μία πολύ επιτοπιστηρίου πληροφορία. Ναι. Λοιπόν, ως γνωστόν, η BetShop, είπαμε, .gr, όπως ξέρετε ή αν δεν ξέρετε σας το λέω εγώ, έχει πολύ καλές σχέσεις με Ολλανδία. Και μόλις τώρα με ειδοποίησαν ότι επειδή όλη η Ευρώπη το παίζει 5 goal plus, έδωσε εντολή να σταματήσει ο Άγιαξ στα 4. Οπότε μπορείτε, άμα θέλετε, αλήθεια, να σεβαστείτε αυτή την πληροφορία. Για γιατί χαρακτηρίζεται ως αλητία η παρέμβασή σας. Θα γίνει Audi Quattro. Θα γίνει. Και τα Audi είναι από τη διπλανή χώρα δηλαδή, αλλά... Quattro. Ναι, έχει δώσει εντολή η BetShop, επειδή τώρα σαν χορηγός της πρώτης ομάδος της πόλης, ναι, 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 σε τύπου, πρέπει να ασχοληθεί λίγο με την πόλη. Δηλαδή δεν μπορεί να αφήνει, ας πούμε, την δεύτερη ομάδα να διασύρεται. Έχει δική της στοιχηματική η δεύτερη ομάδα. Πώς? Έχει δική της στοιχηματική η δεύτερη ομάδα. Δεν ξέρω γι' αυτό. Α. Εγώ λέω, ας πούμε, να μην ξεφτυλίζει την πόλη. Δηλαδή πώς έγινε τώρα με τα... με τους ψαράδους σερβιτόρους της Όρντεσουν. Πώς λέγονταν αυτή η πόλη? Και από ένα... Έστερσουν. Οπότε είναι κρίμα να ξανασυμβεί τώρα. Φυσικά είπαμε, ο Άγιαξ είναι ο καλύτερος των 10 τελευταίων ετών. Αλλά πέρσι ήταν. Πέρσι ήταν ο καλύτερος. Φέτος δεν είναι ο καλύτερος των τελευταίων 10 ετών. Πέρσι ήταν. Γιατί? Επειδή έδωσε αυτούς τους δύο και πήρε. Ναι, γιατί έδωσε τους δύο καλύτερους παίκτες του. Και 80 από τον άλλον. Ναι, και με αυτούς που τους αντεκατέστησε, με τον Μεξικάνο και με τον άλλον, τι είναι, δεύτερη δηλαδή. Ναι. Θα δείξει. Ναι, γι' αυτό θα μιλάει μπάλα. Γιατί αν τον μεγαλώσει τον Άγιαξ και προκριθεί ο ΠΑΟΚ, μετά δεν μπορεί να μιλήσει. Πρέπει να κρατά πάντα τη λέξη που λέγεται πισινή. Ναι, καλά, εμεί θα το μεγαλώσουμε τώρα, δεν κατάλαβα. Εγώ πήρα να μιλήσω για στιγματική εταιρεία και εσύ το πήγε τώρα, δηλαδή ότι είπα. Ρε παιδί μου, ο Άγιαξ, δηλαδή ο ΕΑΣ Αλαμίνος, ναι, γιατί είπαμε 480 που έγινε, 22 Σεπτεμβρίου που έγινε η ναυμαχία, ναι, της Αλαμίνος, ναι, ήρθε κάποιος χαλίφης από τα βάθη της Ανατολής. Ναι. Και μάλιστα αυτό δεν είναι, ας πούμε, λογοπαίγνιο. Ήρθε, ξέρω εγώ, από την Περσία. Όπως ξέρω, ναι, στην Περσία ήταν οι χαλίφηδες. Ναι. Ήρθε κάποιος, ξέρεις τώρα, ξέρω εγώ, να τους κατακτήσει. Ναι. Έτσι δεν είναι? Ναι. Και το βάλαν στα στενά της Σαλαμίνος, όπως η Σαλαμίνα ήταν ο ΕΑΣ Σαλαμίνος, στα ελληνικά Άγιαξ, ναι, και τον κάναν το γαλίδι αγνώριστο. Μάλιστα. Καταλαβες. Ωραία. Τώρα, άρα... οποιαδήποτε ομοιότης με λέξεις και με συνερμούς να χαρακτηριστεί, παρακαλώ πολύ, τυχαία. Εντάξει. Αλλά εγώ ανέφερα ιστορικά γεγονότα. Ωραία. Και όταν ήρθε ο Άγιαξ να παίξει, αν θυμάστε το 72, ήρθε προς τιμήν του
Έαντα Σαλαμίνο και στον δρόμο του σταμάτησε και έπαιξε και με τη δεύτερη ομάδα της πόλης σε τίτλους. Το θυμάστε αυτό, το 1972. Μπορείτε να το γκουγκλάρετε και να το δείτε. Θα το γκουγκλάρουμε. Να είστε καλά, κύριε μου. Με Κρόιφ και με τέτοια, βέβαια, το δείτε. Ήρθε με Γιώχαν. Ναι, Γιώχαν. Με Γιώχαν. Ωραία, Άουντι Κουάτρο λοιπόν. Έγινε, να είστε καλά. Yeah. Γεια σας. Λοιπόν, θύμισε. Έκλεισε και το. Με τον Έαντα Σαλαμίνα, τον Ξέρξη και τον Αρταξέρξη. Τα χάσαμε όλα. Αυτά λέει και το πρωί στον Πατμανίδη. Και μοιράζει 50 άρικα ο Πατμανίδης μετά. Μάλλον. Τρία εισιτηριάκια έχουμε για το παιχνίδι του Άρη κόντρα στην ΑΕΛ Μεσού σήμερα το βράδυ 9:30 στο Κλεάνθης Βικελίδης. Πώς το είπα αλλιώς. Λοιπόν, πώς λέω συνήθως. Η ΑΕΚ θα περάσει αγώνα στην επόμενη φάση. Ναι. Τι είναι. Θα περάσει. Με ποιο παίζει. Με μια απίθανη εκεί. Απίθανη. Ένα ζευγάρι, ένα Χόρβερτ με Κραϊόβα Ουνιβερσιτάδ, κάτι τέτοιο. Η Κραϊόβα είναι καλή ομάδα. Τι. Δεν είναι επίπεδο ΑΕΚ όμως. Ναι, ναι, ναι. Ναι. Εσύ με αυτά έχεις θέματα, να ξέρεις. Με αυτά θα έχεις θέματα. Όχι με τα άλλα. Ω, αυτή δεν είναι. Είναι βατή αυτή. Μετά είναι το θέμα. Μετά ποιον είναι. Μετά μάλλον θα είναι ως ανίσχυρος, οπότε θα έχει πιο δύσκολη, θα έχει λίγο ζόρι ίσως. Αλλά υπάρχει και το ενδεχόμενο να μπει στους δυνατούς με κάποιες εκπλήξεις κτλ. Ο Ολυμπιακός. Ο Ολυμπιακός είναι σε καλύτερο δρόμο τον ΠΑΟΚ. Ναι. Αν και είναι στους μονοπάντων μη πρωταθλητών. Αλλά δεν ξέρω, δεν ξέρω. Μέχρι τα play-off το βλέπω και αυτό να. Του Champions League. Μετά θα πάει και αυτό στο Europa θα καταλήξει. Όχι, ρε φίλε, μας φάρει τα λεφτά από τους ομίλους. Είναι κακό αυτό. Αν μπουν όλοι στους ομίλους, ναι. Τι γίνεται τώρα, δεν μα πάρουν τα λεφτά. Μακάρι να μπει όμως στο Champions League, τι να πω. Μακάρι να μπει. Αυτό δεν ακούστηκε καλά. Μακάρι για την Ελλάδα αυτό να πάει. Γιατί άμα μπούμε στους ομίλους του Champions League, μια ελληνική ομάδα παίρνει 4.000 βαθμούς μπόνους. Δίνει στην Ελλάδα. Δίνει και στον εαυτό του, αλλά δίνει και στην Ελλάδα. Αυτό είναι είδηση, έτσι. Ναι. Είναι καλό για την Ελλάδα όταν παίρνει μια ομάδα στους ομίλους του Champions League, γιατί μόνο εκεί υπάρχει αυτό το μπόνους. Μόνο στους ομίλους. Για να μπει ο Κύπριος. Γεια σας. Άμα μπει ο Κύπριος, θα πάρει και ο Κύπριος 4.000. Μας έχουν περάσει οι Κύπροι, μας έχουν αφήσει πίσω. Άρα μόνο ο Άρης είναι η ελπίδα της Ελλάδος. Πρέπει να περάσει τον Κύπριο. Να τον αφήσει έξω τον Κύπριο και να προχωρήσει. Αυτό, ναι, ισχύει. Δύσκολα τα πράγματα. Όσον αφορά το ελληνικό ποδόσφαιρο, με την πολύ καλή συγκομιδή που είχαν οι ομάδες μας τα τελευταία χρόνια, την εξαιρετική αυτή συγκομιδή. Τι. Ειδικά από τον ΠΑΟΚ, έτσι. Θα πήγε εξαιρετικά. Ενώ για έξω ομίλους. Σάρωσε. Ο Ολυμπιακός έδωσε το 4.000 όμως. Α, η ΑΕΚ πήρε πέρσι το 4.000. Καλά, συγγνώμη, πήραμε και 4.000 πέρσι από την ΑΕΚ και παρόλα αυτά ήμασταν εκεί που ήμασταν. Δηλαδή, αν δεν έμπαινε και στους ομίλους η ΑΕΚ, πού θα ήμασταν τώρα. Πάντα έχουμε μια ομάδα στους ομίλους τα τελευταία χρόνια. Άμα το δεις. Παραδοσιακά, δες το. Αν πας πιο πίσω. Του Champions League ή του Europa League. Του Champions League πάντα έχουμε μια ομάδα. Άρα και φέτος θα έχουμε μια ομάδα. Άμα δεν έχουμε καμία, θα είναι δύσκολα. Oh, είναι κακό αυτό. Γιατί δεν θα πάρουμε τον bonus αυτό. Ο Ατρόμητος θα περάσει. Ο Ατρόμητος θα περάσει αυτή την Ντουνάινσκα τώρα, μετά είναι το θέμα. Μετά είναι με τη Λέγκια. Είναι δύσκολα τα πράγματα. Βαρσοβίας. Ναι, είναι πολύ δύσκολα. Είναι ζόρικα. Ευχαριστούμε πολύ για την προσφορά σας. Ναι. Γεια σας. Μέχρι εκεί θα είναι το έργο. Θα αφοσιωθούμε στο πρωτάθλημα και τα λοιπά. Μαζί μας. Ρούμεν. Βιομηχανία παραγωγής δομικών υλικών. Επιλέγει την ακριλική κόλλα πλακιδίων Keramicol και για τις ειδικές εφαρμογές την ακριλική κόλλα Panther Α500 Super. Τη μοναδική με χαλαζιακή άμμο, κυρίες και κύριοι. Υγρασία, ζέστη, κρύο, τα ξεχνάς όλα. Καθώς επιλέγεις το Rumen Flex, το ελαστομερές υλικό για την καλύτερη στεγάνωση και για τη θερμομόνωση, την ειδική κόλλα θερμομονωτικών πλακών Ecotherm. Τώρα θα τις βάλεις. Τώρα θα τα βάλεις. Δεν περιμένεις να έρθει ο χειμώνας να τα βάλεις. Τα βάλεις τώρα για να δουλέψεις σωστά. Στεγανωτικά θερμομονωτικά υλικά Rumen. 719-229 και φυσικά rumen.gr. Τα τρία εισιτήρια είναι στη διάθεσή σας, μπορείτε να τα στέλνετε και στο break. FM κενό ονοματεπώνυμο αποστολή στο 54526. Ο Σάκης λέει ότι είναι και εθνική σημασία στο παιχνίδι σήμερα. Συνονόματος λέει ο τραγουδιστής, συνεπίθετος είναι ο τραγουδιστής. Εκτός θα τον λένε Σάκη. Α, με τον λένε Θανασάκη. Λένε. Θανάσης. Από εκεί βγαίνει μάλλον. Ο Θάνος. Ρε, μήπως είσαι ο τραγουδιστής και θες να πας στο κήπεδο. Ας σε δώσουμε ένα έτσι, μας βγάλουμε και μια φωτογράφια, βγούμε μια selfie. Αυτός είχε κάνει γκέλ μεγάλο κάποτε. Τώρα λίγο. Η Αηδός ποια είναι τώρα από το τραγούδι, εγώ δεν την ξέρω. Ποια είναι η Τζέννη Κατσίγιανη, ρε. Εγώ δεν την ξέρω.
Φίλε, πρώτη φορά ακούω τραγουδίστρια Ελληνίδα, να ξέρεις. Τζένι Κατσιγιανή. Μεταδίδω Τζένι Κατσιγιανή δηλαδή αυτή τη στιγμή. Εδώ το γύρισμα είναι ωραίο όμως. Αν είναι 3 το πρωί. Αλλά δεν είναι, είναι 10 το πρωί. Αλλά είναι. Ναι. Τζένι Κατσιγιανή. Μετά από αυτό κλείνουμε την πρώτη ώρα της εκπομπής. Εξαφανίζουμε την Τζένι Κατσιγιανή από τα desks του Λίμερο 107,4. Δεν μπορούμε να βάλουμε κάτι πιο γήινο. Δηλαδή μια βασιλική νταντά. Ναι ρε φίλε. Τζένι Κατσιγιανή μετέδωσα. Η Φέη Ρουμπίνη μπροστά της είναι Μαρία Κάλλας. Ακριβώς. Λοιπόν, break. Τα τρία εισιτήρια στη διάθεση σας FM και ενώ ονοματεπώνυμα αποστολή στο 54526. Πάμε και ερχόμαστε. Να μην δώσουμε δικαιώματα σήμερα στην καλή κυπριακή ομάδα που θα βρεθεί στον αγωνιστικό χώρο. Γιατί αν μπεις με τον κόσμο πάνω από το κεφάλι τους, τον κόσμο τον θέλω δυνατό το βράδυ, έτσι. Όχι χαχαχά και μπουχουχού. Αυτά τα μάτς με τέτοιες ομάδες όντως μπορεί να κάνει τη διαφορά ο κόσμος. Okay, αν έρθει ο Άγιαξ, αν έρθει οποιοδήποτε πολύ καλός αντίπαλος, οι προσωπικότητες που έχουν αυτοί οι ποδοσφαιριστές, τα 300, 400, 500, 600, 800 και εκατομμύρια που παίρνουν, τα παίρνουν γιατί μπορούν να ανταπεξέρχονται και σε τέτοιες καταστάσεις. Ο ποδοσφαιριστής όμως που παίζει στην ΑΕΛ Μεσού, άμα έχει το βράδυ 22-23 χιλιάδες Ταλιμπάν σε αυτό το γήπεδο που θα κάνει πλάγι out και θα μπορείς να απλώσεις το χέρι σου να του πάρεις την μπάλα, αν η πίεση από τον κόσμο είναι ανάλογη της πίεσης των μεγάλων αγώνων που έπαιξε ο Άρης πριν από κάποια χρόνια, τότε πραγματικά έχεις ένα τεράστιο πλεονέκτημα και θα είσαι σε θέση να πάρεις και ένα μεγάλο αποτέλεσμα σήμερα, το οποίο θα κάνει πιο εύκολη την πρόκρισή σου και θα πας λίγο πιο άνετος, χωρίς να σημαίνει θα πας άνετος, αλλά λίγο πιο άνετος στην Κύπρο. Που θεωρώ ότι όποιο και αν είναι το αποτέλεσμα σήμερα για τον Άρη, αν θα είναι καλό ή αρνητικό ή θα είναι μέτριο, ότι και στην Κύπρο από τον Άρη θα εξαρτάται. Οι γραμμές είναι ανοιχτές. Το 23-10-287-888 είναι στη διάθεσή σας. Έχουμε τρία εισιτήρια για εσάς, για το παιχνίδι του Άρη με την ΑΕΛ Μεσού. Η κλήρωση θα γίνει στις 12:05. FM και ενώνομα τεπώνυμο, αποστολή στο 54-5-26. Πάμε στον φίλο, παρακαλώ. Καλά, καλημέρα. Καλημέρα. Αντώνη, στα Ρήφας. Έλα, Αντώνη. Έχουμε συναντηθεί και άλλες φορές μας στο Ραδιομέγαρο. Ραδιομέγαρο, όντως. Σωστά τα λες. Ναι. Λοιπόν, δύσκολο ματς, λόγω ότι είμαστε ακόμα σε πρώιμο στάδιο προετοιμασίας. Αλλά, εντάξει, πίστη παραμένει ότι με το πλάσμα κινήτης είναι όποια ομάδα για να έρθει, θα περάσει δύσκολα. Ναι. Έτσι δεν είναι. Σωστά. Ακούγομαι καλά. Σχετικά. Έχεις ένα ουαουα, το έχεις. Αν βγάλεις το χανσίρι θα ακούγεσαι καλύτερα. Ωραία. Μπράβο, το έβγαλες τελείως, δεν ακούγεσαι καθόλου τώρα. Φίλε, η Πολίνα Τριγωνίδου. Όταν ήμουν το πρωί με τον Πατμανίδη, 2 στις 5 αργούσα να έρθω. Δυνατή όμως η Πολίνα, έχει πάει στην Αθήνα πλέον, παίζει και βόλιο βλέπω. Δεν μου άρεσε που γράφτηκε ότι έχω σχέση με τον Γιώργο Μαυρίδη, γιατί δεν ισχύει. Μάλιστα. Εντάξει, ωραία. Εγώ δεν ήξερα Αθήνα. Κάθεξε την Πολίνα, ρε φίλε. Τώρα έκλεισε ο αυτός. Για την Πολίνα, δεν ήξερες, είναι δυνατόν. Τι δηλώνει αυτή. Τι δηλώνει. Εκπομπή στο Λίμπερο έκανε, ρε φίλε. Εντάξει, δεν το ήξερα. Ούτε αυτό ήξερες. Πόσο παλιά, πόσο παλιά. Πριν 2 χρόνια. Δεν, εντάξει. Τρία. Πριν 3 χρόνια. Πριν 2 χρόνια. Πριν 2. Φαντάρος ήμουν. Φαντάρος, εντάξει. Φαντάρος. Λέμε τώρα ότι είσαι φαντάρος, έτσι. Έκανε. Αυτή την υπηρεσία που πρόσφερε η πατρίδα σε σένα. Λοιπόν, η φαντάρος ήμουν. Για πες λίγο που είσαι φαντάρος, ακούς και ο Ζης. Σε ποιο σώμα. Στην πολεμική αεροπορία. Στην πολεμική. Πριν έχει κι άλλο.
Για πες λίγο. Ο μπαμπάς τι δουλειά κάνει? Εκεί, εκεί ήταν. Τι? Εκεί στην αεροπορία. Ο μπαμπάς του στην πολεμική αεροπορία και ήταν στην πολεμική αεροπορία. Τυχαία. Τυχαία ήταν η επιλογή. Ναι, μπήκε ο υπολογιστής, έκανε για την κλήρωση και έτυχε εκεί. Έπεσε στην αεροπορία ο κλήρωση. Ο Βίσμα 3 είναι δίπλα μας, να ξέρεις. Δίπλα μας, εδώ ακριβώς. Μπορεί να πας καμία παρέμβαση να κάνει εδώ πέρα να μιλήσει. Να μου τα πει. Έκανε κάτι παρέμβαση παλαιότερα. Έκανε. Βέβαια. Δεν το ήξερα. Τα έλεγε, μια χαρά τα λέει, δεν ξέρεις. Όχι, δεν το έχει έναν φίλο εκεί, βγαίνει στο Ραπτόπουλο. Έναν έχουν εκεί στην αεροπορία. Ναι, ναι, ξέρω. Έναν Ηρακλειδέα. Ναι. Έκανα πύλη εκεί πέρα και ερχόταν, μου έλεγε. Έλεγε τον Ηρακλή. Ναι, ναι. Τώρα τι να βγει να πει. Βασικά νομίζω τώρα δεν είναι Ηρακλή. Τι έγινε, αλλάξε. Είναι Ξάνθη, είναι Ξάνθη. Είναι Σκόντα Ξάνθη που στηρίζει. Όχι Σκόντα, δεν είναι Σκόντα πλέον, αλλά είναι Ξάνθη. Για δώσε! Η κυρία Ραζή τώρα που μεταδίδεις είναι γνωστή. Και το άσμα επίσης είναι γνωστό. Έτσι. Ο φίλος ο Κώστας λέει: μέσα στον Αύγουστο έρχεται και το δεύτερο Αριανάκι, Χρήσατε. Μπράβο, παλικάρι μου. Δώσε εισιτήριο και ας φάω παντόφλα από την έγκυο γυναίκα. Άρης! Δεν ξέρω αν θα είναι 5, αν θα είναι 4, αν θα είναι 3, αν θα είναι 2. Τουλάχιστον ένα πρέπει να είναι όμως. Τουλάχιστον 1-0 πρέπει να είναι. Και δύο ακροατές, παρακαλώ. Α, 2-0, συγγνώμη, μπερδεύτηκα. Και 3 εισιτήρια. FM και όνομα τεπώνυμα, αποστολή στο 54526. Βλέπω η συμμετοχή είναι πάρα πολύ μεγάλη. Οπότε η κλήρωση θα έχει ενδιαφέρον για όλους σας. Κάτσε να δω εδώ να κάνω μια ανανέωση. Και να πάμε και λίγο από εδώ. Σας είπα την είδηση για τον Bet Shop, για την Bet Shop και την ανακοίνωση που έβγαλε στην ουσία ο Θόδωρος Καρυπίδης, βασικά Insta Story ήταν, με τη φανέλα του Άρη να έχει στο κέντρο την Bet Shop. Είναι η εταιρεία που σας είχαμε πει εδώ και καιρό ότι βρίσκεται σε διαπραγματεύσεις με τους Κιτρινόμαυρους. Έχει και μια ευχή. Καλή αρχή να έχουμε με υγεία και τύχη. Βάμος Άρης. Τώρα το βράδυ δεν ξέρω αν θα υπάρχει η Bet Shop. Υπάρχει ένα ειδικό καθεστώς στην UEFA σε σχέση με τις στοιχηματικές, σε σχέση με το πόσο μεγάλος ή μικρός πρέπει να είναι ο χορηγός. Σε αυτά τα προκριματικά νομίζω ότι μόνο για φιλανθρωπικό σκοπό, γι' αυτό άμα δείτε όταν υπήρχε στις ομάδες που υπήρχε η στοίχημαν υπήρχε το ήρωες μπροστά, που είναι τη στοίχημα το σχετικό το μήνυμα. Το πάμε στοίχημα νομίζω έχει ένα παρόμοιο. Οπότε θα δούμε αν θα υπάρχει το βράδυ στις εμφανίσεις του Άρη ή όχι. Για τον φίλο τον Γιάννη μου στείλε το αφιέρωμα που έχει το SDN στο Κλεάνθης Βικελίδης για τα 51 χρόνια που είναι αήττητος ο Άρης. Εγώ δεν το μετράω με χρόνια, το μετράω με παιχνίδια. Και αυτό νομίζω είναι το σημαντικότερο και αυτό είναι και το ρεκόρ που έχει σε σχέση με όλες οι ελληνικές ομάδες. Έχει 26 συνεχόμενα εντός έδρας παιχνίδια στα οποία παραμένει αήττητος ο Άρης. Δεν είναι βέβαια όλα στο Κλεάνθης Βικελίδης. Υπάρχουν παιχνίδια στο Καφταντζόγλιο, υπάρχει παιχνίδι στην Ευκαρπία, υπάρχει παιχνίδι στην Τούμπα με την Περούτζια το 1-1. Το Άρης Ζήμπρου Κισινάου 2-1 το 2003 ήταν στην Ευκαρπία. Υπάρχουν παιχνίδια βέβαια και στο Καφταντζόγλιο, όπως το Άρης Τσέλσι 16-9 του 1970 με 45.000 κόσμο και το Χρήστο Κιώση. Πόσο ήσουν τότε, 25 χρόνων ήσουν το 70, Χρήστο μου. 28, 30, όχι, το 70. Α, δεν είσαι ο Μάριος, σίγουρα μπερδεύτηκα. Λοιπόν, πόσο ήσουν τότε, το 70 είχε γεννηθεί. 2 ήσουνα. Ωραία, ήσουν στο Άρης Τσέλσι. Να σε πήγε ο μπαμπάς εκεί. Γιατί... Πολύ ωραία. Λοιπόν, άρα δεν είναι όλα τα παιχνίδια στο Κλεάνθης Βικελίδης. Είναι 26 παιχνίδια που έχει δώσει ο Άρης συνεχόμενα εντός έδρας στα οποία κρατάει το ευρωπαϊκό αίτητο. Ξέρεις αυτό το τώρα, Γιάννη? Ούτε αυτό ξέρεις. Το τραγούδι το ξέρω, την τραγουδίστρια δεν ξέρω. Καλά ρε αγόρι μου. Ένα 80 αριανάκι τραγουδίστρια και δεν την ξέρεις. Σε πάω, θα σε μάθω. Πας στα πανηγύρια από εκεί. Σε πάω μια μέρα στη Βασιλική να δεις. Έχει ένα σκύλο που το λένε Άρη. Μπράβο. Ένα σκύλαρο. Μπορώ. Λυκό σκύλο. Καλημέρα στο φίλο τον Λάζαρο. Καλημέρα στο φίλο τον Νίκο. Καλημέρα 4-0 στο 59 λέει θα είναι.
Μπορεί να είναι 4-0 στο 89. Στο 59 έχει και ένα τέτοιο. Αλλά μ' αρέσει ο τρόπος που σκέφτεσαι, φίλε Νίκο. Ο Χρήστος λέει: Χρήσανθε, όποιος έχει γκρίνια να μην έρθει ποτέ στο γήπεδο. Μας κουράσατε! Δεν έρχονται, να ξέρεις. Στα Facebook είναι. Και στα ραδιόφωνα. Αυτοί δεν έρχονται στο γήπεδο. Ελάχιστοι είναι από αυτούς που γκρινιάζουν που έρχονται και στο γήπεδο. Σε καμιά τηλεόραση, σε κανένα καφέ θα το βλέπει το μάτς. Ο γκρινιάρης, να ξέρεις. Το σχολιάζει στο Facebook. Βασίλης Μπατής. Εγώ το μόνο Μπατή που ξέρω, φιλέ, είναι αυτό που περιγράφει τα παιχνίδια. Που περιγράφει Άρης ΠΑΟΚ. Που βάζει το τρίποντο ο Γιαννάκης στο τελευταίο δευτερόλεπτο και λέει: Ο Γιαννάκης το σου τριών πόντων. Είναι μια νίκη, το μόνο που έχω να πω είναι μια νίκη του μπάσκετ. Γεια σας. Γιατί μπουρμπουλήθρες. Κέρδισε τον μπάσκετ όντως, όχι ο Άρης. Ποιος παντρεύτηκε, κόρη Αριανού, μεγάλου κιόλας, ποδοσφαιριστή. Πιανού. Φροντιστήριο. Αυτές λεπτομέρειες δεν τις ξέρω. Φροντιστήριο. Η οποία ήταν και Μη Σελάς. Ήταν, δεν ήταν Μη Σελάς. Ή junior τίτλο πήρε. Τέλος πάντων, μοντέλο που έλεγε και τον καιρό στον Αντένα. Εκεί τη γνώρισε. Το μεγάλο τίτλο. Στάρ Ελλάς είχε γίνει. Παπα Ιωάννου. Όχι του Ηρακλή, του Άρη. Ναι, γιατί ξέρω την άλλη του Ηρακλή. Η άλλη είναι τόση. Λοιπόν, εκείνη τραγουδίστρια, ρε φίλε, δεν είναι μοντέλο. Κυρία, παντρεύτηκε η μπασκεμπολίστα μας, νομίζω. Του Βεργίνη. Καλά, αυτή η εκπομπή σήμερα δίνει τόσες πολλές πληροφορίες που καμία άλλη δεν μπορεί να δώσει. Ήδη είπαμε γάμο δημοσιογράφου με μοντέλο, με μπαμπά ποδοσφαιριστή του Άρεος, τον μεγάλο Παπα Ιωάννου, και την ίδια στιγμή δώσαμε και την είδηση για το γάμο τραγουδίστριας με μπασκετμπολίστα του Άρη, αυτή τη στιγμή το Βεργίνη, με μπαμπά ποδοσφαιριστή, με το ίδιο επίθετο Παπα Ιωάννου, που επίσης τον Ιακλή. Βέβαια ρε φίλε. Έπαιξε. Ποιος? Παπα Ιωάννου, του Ηρακλή. Έπαιξε. Στην ΑΕΚ έπαιξε. Η ΑΕΚ έχει το μήνυμα με Παπα Ιωάννου παλιότερα. Αυτός είναι άλλος Παπα Ιωάννου. Ωραία. Η κόρη του με ποιο παντρεύτηκε? Να πάμε στο ληξιαρχείο μάλλον, ξέρω. Ούτε εγώ ξέρω. Αλλά ήταν ψαρωτικός ο τρόπος που το είπα. Καταρχήν δεν ξέρω καν αν έχει κόρη ο άνθρωπος. Άρα πολύ Παπα Ιωάννου. Παίκτες είχαμε πολλούς. Ναι, ναι. Η ΑΕΚ είχε, ο Ηρακλής είχε, ο Άρης είχε. Πολύ Παπα Ιωάννου, ρε φίλε. Μπράβο. Ελπίζω αυτές τις μέρες τα παιδιά μας να μην βγήκαν, να μην ήπιαν, να μην ξενύχτησαν. Έτσι. Ωραία. Και χωρίσανε κιόλας ο Κώστας Μπατής με την Έλα Παπα Ιωάννου, όπως οι έγκυροι συνάδελφοι ακροατές μου στέλνουν. Ο χωρισμός ήταν η λύση από το να ζούμε στην ίδια στέγη και να έχουμε διαφορετικές ζωές. Άλλη φορά περιγράφει σωστά. Δεν άντεξε την περιγραφή η κοπέλα. Καλημέρα από το κίτρινο μαύρο Ελευθέριο. Έβγαλα φανέλα και κασκόλ για γήπεδο. Περίμενα πώς και πώς. Το μάτς. Άρρωστα είναι ο μικρός. Άσε το μικρό στη γιαγιά και έλα στο γήπεδο. Θα γίνει μανού, λέει η Ελένη Χατζίδου σε λίγο. Άλλη μια χρήσιμη πληροφορία. Έτσι. Την ξέρω αυτήν. Την ξέρεις γιατί τα έχει με το Σοηλέδη. Με σπουδαίο ποδοσφαιριστή. Ο νέος Τζόρτζεβιτς είχαν πει. Η ντροπή της ΑΕΚ. Η ντροπή της ΑΕΚ. Με το πέναλτι που κάνει εδώ μέσα. Δεν τρέπεται λίγο. Πάω ΚΑΕΚ. Α, ναι. Ντροπή. Χειρότερη. Να είναι κάθε σου ημέρα. Αν είναι δυνατόν. Ντροπή! Καταπληκτικός Αλέξης Κούγιας. Για μία ακόμη φορά σαρώνει τα πάντα. Έχει τη διαδικασία αραβίδης για τους φόρους της ΑΕΚ. Δηλώνει αναρμόδια η Επιτροπή, άρα δεν τον δικαιώνει σε πρώτο βαθμό. Και βγάζει ανακοινοσάρα, η οποία λέει μέσα και χαρακτηρίζει τον αραβίδη ευεργέτη της ΑΕΚ. Τον αραβίδη! Τον Χριστάρα! Ευεργέτης της ΑΕΚ, ο Χρήστος Αραβίδης. Είμαστε με Κούγια, τελείωσε. Τελείωσε, Αλέξης Κούγιας, δεν υπάρχει. Άστο, όλα τα άλλα, άστο. Ευεργέτης της ΑΕΚ, ο Αραβίδης. Βέβαια. Γιατί να μην γυρίσει ο Ηλέτης να το πει τώρα, να είναι και αυτός ευεργέτης. Μα πώς. Ο Ρόβας, πού τον πας τον Ρόβα.
Βασιλάκη το Ρόβα. Ε, ο Πλατέλας. Πλατέλας! Άντε, αυτός μπορεί να το πει. Είχε τραβήξει την βεργέτης. Ομάδα της πλάτης του μικρής κατηγορίας. Ο Αραβίδης, φίλε. Μήνυ Ζαχάριστος, Β' Γάμα Εθνική, ο Αραβίδης. Α, μόνο στη Β' ήταν ο Αραβίδης. Αραβίδαρος. Ο Πλατέλας ήταν αντιγάμα Εθνική. Μπράβο τον Πλατέλα. Έβαλε γκολ προχθές με την Ναυτσή Μπακού. Λοιπόν, κάτσε να κάνω μια ανανέωση πριν πάω στο διάλειμμα των 11.30. Αν υπάρχει καμία σημαντική πληροφορία και είδηση. Ζωή από εδώ και πέρα. Πρόταση της ΕΠΟ στο ΦΥΣΑ για τη θέση του τεχνικού διευθυντή. Βέβαια, μετά τη μεγάλη επιτυχία που είχε. Κάτσε λίγο να βρίσω έναν από το βαθύλακο. Έναν χαζό. Περίμενα να τον βρίσω. Ρε Βλάξ. Στον αέρα είμαι. Εντάξει. Έστειλα το μήνυμα. Άκουσε, ρε Φίλιππε. Ζω. Αυτό τι είναι. Φουρέιρα. Εθνική στάρ έχει γίνει Φουρέιρα, έτσι. Άλλη μία τραγουδίστρια που όλο στοιχείο θα έχει με ποδοσφαιριστή. Σούπα, γίνε ποδοσφαιριστή. Στα είπα, δεν στα είπα. Δεν είχα το ταλέντο. Δεν πειράζει, γίνεσαι. Γιατί αυτοί που παίζουν έχουν. Ναι, αυτό το λέμε 1η Αυγούστου. Που έχει, θα έχει λέει 8 η ώρα 37 βαθμούς. Δηλαδή, συγγνώμη, 3 η ώρα πώς θα έχει. Αυτό. Είναι δεδομένο ότι θα πάει το κορμί μου στην παραλία της Λάρνακας. Δεν υπάρχει περίπτωση. Αφού μου το λέει και η Φουρέιρα, θα πάω. Εντάξει, τι ώρα. Παναθηναϊκός εντωμεταξύ έχει βρει ένα φόρ μια χαρά το Μακέτα, τον οποίο απέρριψε πέρσι ο Πάκο Ερέρα στον Άρη. Να το λέμε και αυτό, έτσι. Ο Πάκο Ερέρα απέρριψε το Μακέτα. Έναν έχει βρει. Πώς λέγε αυτό, πάει. Δώσ' το, 2 εκατομμύρια θέλω. Ό,τι πωλείτε, μπορούμε να το πουλήσουμε. Μια πολύ ωραία συνέντευξη έχει παραχωρήσει ο Λουτσέσκου, ο οποίος λέει: δεν μπορούσα να πείσω τον Ιβάν Σαββίδη και τον γιο του να προσαρμοστούν στις ιδέες μου. Αυτό λέγεται ότι άλλα έλεγε ο προπονητής, άλλα έλεγε η διοίκηση. Δεν ήταν οικονομικός ο λόγος που έφυγα. Όταν υπάρχει διάσταση απόψεων μεταξύ Προέδρου και του προπονητή, είναι καλύτερο να μην συνεχίζεται η συνεργασία. Και λέει και την αλήθεια, έτσι. Για τον Ιβάν Σαββίδη και τον γιο του έχω να πω ένα μεγάλο ευχαριστώ. Χωρίς αυτούς δεν θα είχαμε καταφέρει τίποτα στην Ελλάδα. Με αυτό λέμε και εμείς από την αρχή του πρωταθλήματος πέρσι και δεν μας ακούτε. Χωρίς αυτούς δεν θα είχατε καταφέρει τίποτα. Είναι μια πραγματικότητα. Break. Αυτός είναι φίλος του Τσατσαρού, ε. Κολλητός. Ο μάνατζερ του Φώτης όμως, φίλος μου, Φώτης Δασκαλάκης. Ο μέτρη των επιτυχιών της ηλικίας μας. 20 χρόνια πηγαίναμε στα μπουζούκια, ο Φώτης ήταν εκεί. Μπαπ, πρώτο τραπέζι κανονικά. Τι. Δεν τον ξέρω. Ούτε αυτόν ξέρεις. Όχι. Ποιο μιλήμα. 22 είσαι εσύ. Όταν γεννήθηκες εσύ, εμείς πηγαίναμε στα μπουζούκια. Σωστό. Τώρα δεν πάμε. Τώρα πού άπαζε, φίλε. Λοιπόν, πάρτε τον κύριο σε 4 λεπτά. Ή 4 ακροατές είναι αυτό. 4 λεπτά. Ωραία. Εγώ έχω 3 εισιτήρια όμως και έχω ακόμα 20 λεπτά για να τα δώσω. Τα εισιτήριάκια. Οπότε, όπως λέει και ένας φίλος μου, φορτσάρετε. FM και ενώ ονοματεπώνυμα αποστολή στο 54526. Ο Θείοντορ άφησε την ΑΕΚ και πήγε στην Μπεσίκτας. Η ΑΕΚ άφησε τον Θείοντορ. Το αντίστοιχο είναι. Το ανάποδο εμείς. Το ανάποδο, ναι. Γιατί τον άφησε. Πήγε πάρα πολύ καλά γι' αυτό. Ήταν πολύ κακός. Κακός ήταν. Στα τελευταία ήταν πάρα πολύ κακός στα τελευταία παιχνίδια και πήρε καλύτερο νομίζω. Ποιον? Θα πάρει αυτόν τον Ρέι, τον πει στη Μακάμπη, κάτι τέτοιο. Ασχολούμαστε με τον μπάσκετ. Και πήρε και παίχτες Έλληνες. Πήρε τον Τολιόπουλο, πήρε τον Γκίκα. Τολιόπουλος και Γκίκας. Πήρε δύο καλούς παίχτες στον Άσο δηλαδή. Ναι, και θέλει και τον Μποχωρίδη, αν δεν κάνω λάθος. Νομίζω. Να σοβαρευτεί, πες την λίγο την ΑΕΚ, έτσι. Άκου και θέλει τον Μποχωρίδη. Μποχωρίδη θα πάρει λεφτά το Γουλιέλμα εδώ, χαμός γίνεται. Όχι. Δεν είπα κάτι. Α. Εγώ λέω το ρεπορτάζ, ότι το θέλει. Α, και εγώ το ρεπορτάζ λέω, θα πάρει λεφτά το Γουλιέλμα. Φωτιά με φωτιά έβαλες. Δεν έβαλες, θέλω να σε ξαναδώ, από κιά μου. Βάλε να θέλω να σε ξαναδώ, ρε φίλε. Θέλω να σε ξαναδώ, θέλουμε. Το χι της εκπομπής και το χι της προετοιμασίας του Άρη. Παίζει πάντα στο αυτοκίνητο, θέλω να σε ξαναδώ πριν από τα μάτς. Βάλε, θέλω να σε ξαναδώ. Κάνει γύρισμα αμέσως. Φωτιά με φωτιά το τραγουδούσε ο άλλος, ο παίκτης του Ερυθρίμνου. Ο Πέντουέι. Που ήρθε και στον Άρη. Ναι, και στο, ναι, ο Πέντουέι. Και έβαλε και ένα τρίποντο εκεί με τον Μπάουκ, θυμάμαι αυτό. Το πετούσαν τις πετσέτες. Ναι, και μετά γεια σας.
Τι. Δεν έχουμε θέλω να σε ξαναδώ. Δεν έχει ίντερνετ το θέλω να σε ξαναδώ. Η μεγάλη αυτή επιτυχία δεν μπορούμε να μεταδώσουμε αυτή την καταπληκτική επιτυχία. Υποέλεγχο η φωτιά στο Ηράκλειο. Μπράβο. Λοιπόν, αναμένουμε Σταύρο Κόλκα. Γι' αυτό κάνω μια στάση. Ο ποδοσφαιριστής του Όφη Γιαννούλης είπε το μεγαλύτερο ψέμα που έχει ακουστεί το τελευταίο χρονικό διάστημα για το ποδόσφαιρο. Ο Όφη λέει θέλει να παίξει ποδόσφαιρο κυριαρχίας. Πώς παίζεις ποδόσφαιρο κυριαρχίας με 10 παίκτες πίσω από την μπάλα? Τι ποδόσφαιρο κυριαρχίας είναι αυτό? Τι ποδόσφαιρο κυριαρχίας να παίξει ρε Κώστα Γιαννούλη? Τι ποδόσφαιρο κυριαρχίας που ήρθατε εδώ και βάλατε 4 λεωφορεία του ΟΑΣΤ χαλασμένα κιόλας μπροστά από την εστία σας? Ήταν αυτός ο παίχτης ο οποίος έβαλε το γκολ που καταδίκασε στην ΑΕΚ την έσκυλε στη Γάμα Εθνική και το πανηγύριζε έξαλα. Είναι αυτός, αυτός εδώ! Αυτός, είναι. Αυτός εδώ! Ναι, ναι. Αλητία δηλαδή! Ατρώμη το ΣΑΕΚ έπαιζε. Ναι, καλά την έκανε. Και πανηγύριζε σαν τρελό. Καλά έκανε. Που, ναι. Καλά έκανε, δεν κατάλαβα. Α, τώρα... Όχι, εγώ λέω πως έχουν τα πράγματα, αυτό είπα. Είναι αυτός ο παίχτης, απλά μου ήρθε στο μυαλό και το είπα. Είδες που τον θυμάσαι. Ποιον άλλον θυμάσαι από εκείνο το μάτσο? Όλα τα θυμάμαι, όλα. Εκείνο, από εκείνο το μάτσο, ποιον άλλον θυμάσαι? Τι νοείς, παίχτες. Ναι, του Ατρομήτου. Του Ατρομήτου και ο Ούμπιδης νομίζω έπαιζε τότε. Παιχτάρα. Καμιά χειρονομία έκανε στον κόσμο της ΑΕΚ? Όχι, ο Ούμπιδης είναι τίμιος παίχτης. Δεν είπα για τον Ούμπιδης, αυτός ο Γιαννούλης. Α, Γιαννούλης πρέπει να έκανε. Ναι. Έκανε, μπράβο το παλικάρι. Γιατί αν δεν κάνω λάθος, μετά από αυτή την επιτυχία που έκανε που έβαλε γκολ στην ΑΕΚ, πήγε στον Ολυμπιακό. Να το παλικάρι, μπράβο. Πήρε προαγωγή. Ορίστε. Και τώρα που παίζει? Στον Όφ. Στον Όφ. Σταύρο Κόλκα, έχω. Παρακαλώ. Κύριε Κόλκα. Τι γίνεται, φίλε? Γεια σας, τι κάνετε? Καλά, είμαστε. Άρα, θυμόμαστε εδώ παίχτες που έχουν βάλει γκολ και έχουν ρίξει την ΑΕΚ στη Γάμα Εθνική. Ο κύριος Γιαννούλης. Γιαννούλης, Γιαννούλης. Στο Όφη TV, ο οποίος είπε, λέει, ο Όφη θα παίξει ποδόσφαιρο κυριαρχίας. Πώς θα το παίξει? Με 10 πίσω από την μπάλα. Έχει πάρει παίχτες. Ποιος πήρε? Έχει πάρει, έχει και την άποψη. Βελιγιαννίδη. Βελιγιαννίδη είναι επιθετικό μπακ, δεν είναι στατικός. Δεν είναι 50-50, επιθετικό μπακ. Α, το δούμε. Τους έκανε δουλειά πέσω ο Βελιγιαννίδη, δεν ήταν κακός εκεί. Τους πάσαμε το δόντι. Μια χαρά ήταν. Δεν είχε να κεβαλιά. Τι λόγι ο Πάπου. Τώρα τι, τον έδωσε όμως αυτόν. Αυτόν τον έδωσε, δεν είναι. Έδωσε, έδωσε. Γενικά δίνει ο κόσμο, φίλε, φεύγουν τα πολλά συμβόλαια. Εκείνη η εποχή του Μίχελ με τα 50 συμβόλαια που δεν ήξερε τι θα κάνει. Τελείωσε. Σιγά, λοιπόν, σιγά. Ποιοι είναι οι κουτοπώνηροι? Διαβάζω τίτλο. Ανοίγω μπλοκ SDNA. Ναι, προχωρά παρά τις τρικλοποδιές των κουτοπώνηρων. Ποιοι είναι οι κουτοπώνηροι? Το ψή είναι, φίλε. Κάτσε να δω. Ο Ολυμπιακός, ο μηχανισμός του, τα Ιουσουφάκια του. Ιουσούφ. Εντάξει, γάρι, τι τρικλοποδιά σου βάλε τώρα? Ασχολείται μαζί σου τώρα? Δεν νομίζω ότι ασχολείται τώρα. Χρυσόφε, επειδή μάλλον δεν έχει πάρει χαμπάρι τι γίνεται. Ναι, όντως. Είχε συμφωνία με την ΕΡΤ. Όχι, την έχω πάρει αυτή η χαμπάρι. Ναι, η οποία δεν είναι σε ισχύ, κάνουν την παραβή. Εντάξει, και ο ταμπλούχος αίτητος που θα ζητήσει της Ελλάδος δεν έχει κοινωτικό συμβόλαιο αυτή τη στιγμή. Και δεν είναι τα λεφτά τόσο. Ναι. Ωραία. Είναι το γεγονός ότι το συγκεκριμένο συμβόλαιο, όπως γνωρίζεις καλά, μπαίνει στα οικονομικά δεδομένα του Financial Fair Play. Ίσως κερδίζει κάπως την κατάσταση, γιατί το νούμερο είναι το πιο σημαντικό έσοδο. Εντάξει, και μπορεί μια ομάδα να κινηθεί με μεγαλύτερη διάθεση στα μεταγραφικά. Σωστό. Ο Μπράνταριτς χάθηκε από τον Πάοκ, όχι γιατί δεν έδινε Πάοκ 4,7 που ήθελε η Κάλιαρη, αλλά γιατί δεν δέχτηκε τον τρόπο καταβολής των χρημάτων. Ναι. Ωραία. Αν αυτό λοιπόν δεν είναι τρικλοποδιά, ωραία, θα μου πεις γιατί να δώσει η ΕΤΑ στα λεφτά? Γιατί τα δίνει και αλλού. Τόσα πολλά μόνο στην ΑΕΚ που πήγαινε να τα δώσει, που για μένα θα ήταν σκάνδαλο να τα δώσει στην ΑΕΚ αυτά τα λεφτά. Κάτσε την λίγο, τρίτη ΑΕΚ. Σκάνδαλο είναι και να δώσει και στον Άρη 2,4 νόμιμο θα την βιταθνική. 1,900. Μεικτά πόσα είναι, ρε. Και με ένα μεικτά είναι τα νούμερα που υπάρχουν. Ε. Το 7,5 είναι μεικτό του ΠΑΟΚ. Τι είναι, καθαρό. Άρα το καθαρό είναι γύρω στο 6 κάτι. Αυτό λέω, δηλαδή τι. 5 έπαιρνε από την ΟΒΑ. Ναι. Κοιτάξτε, στο Άρη υπάρχει το ότι είναι branding, άσχετα αν ήρθε από τη Β' Εθνική. Έχει ένα όνομα. Έβγαινε τρίτο στα εισιτήρια. Δεν με απασχολεί με αυτό. Εγώ σου λέω τώρα ότι εκείνη τη στιγμή το νούμερο δεν το έβρισκε στην αγορά. Εσύ βγήκε και πες ότι το έβρισκε. Όχι, 1,3 ήταν η μεγαλύτερη που υπήρχε. Ναι, μεικτά. Ένα ήταν. 1,100, ναι. Ωραία. Ναι, το έχουμε σημειώσει. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Ναι, εδώ τώρα βάλουμε κάποια νούμερα κάτω.
Εντάξει, ο ΠΑΟΚ αυτή τη στιγμή έχει να χάσει από το ότι είχαμε ΠΑΣΟΚ. Εντάξει, είναι η πιο καλή ομάδα στην Ελλάδα. Ωραία, και πήγε με να ΠΑΣΟΚ πάει να παραπάνω από αυτό. Ναι, με ΠΑΣΟΚ έχανε, κάνεις λάθος. Απλά το χρεώνανε. Ωραία. Και πήγε να κάνει ένα συμβόλαιο 1 εκατομμύριο παραπάνω ουσιαστικά. Εντάξει, με την κρατική τηλεόραση που μπήκε στην αγορά επειδή άλλοι είχαν ανάγκη. Να σου πω κάτι όμως. Ναι. Με όλο αυτό το θόρυβο που γίνεται, ρε Σταύρο, αφού είναι 1 εκατομμύριο παραπάνω, γιατί δεν πάει στην Νόβα με το 1 εκατομμύριο λιγότερο. Δεν πάει στην Νόβα γιατί έχει τους λόγους του. Μάλιστα. Άρα θα πάει στο Όπεν. Δεν, και τι να πάει, να βάλει σαν από το ένα, από τη μία, από το ένα χέρι στην άλλη το λεφτά. Ναι, γιατί. Να πάρει τον Κοντομινά να τον ρωτήσει πώς γίνεται. Ναι, το θυμάμαι στον Αφαντζήτη. Περιμένατε να προωθείτε από τον Καρμίδη. Αυτό που περιμένατε να πάρετε λεφτά. Όχι, όχι. Όχι, εγώ φίλε μου πρόσληψη. Αλευρόπουλος. Τέλος πάντων, εδώ τώρα για να τα βάλουμε σε μία σειρά. Εντάξει, η νέα κυβέρνηση ουσιαστικά δεν έχει πάρει απόφαση καμία για το τι θα κάνει στην ΕΡΤ. Κάποιες διαρροές των μέσων του Μαρινάκη ήταν αυτές που έδωσαν ένα κλίμα και από το φως γράφτηκαν διάφορα. Ένα μήνα πριν ξεκινήσουν οι επίσημες υποχρεώσεις, ο ΠΑΟΚ δεν έχει τηλεοπτικό συμβόλαιο. Άρα πάει σε μια συμφωνία με την ΕΡΤ, με την ΕΡΤ, αλλά για λιγότερα χρήματα. Δεν πάει σε καμία συμφωνία, δεν πάει με κανέναν. Εδώ λέμε τι γίνεται. Εντάξει. Και το σημαντικότερο. Ναι, ρε παιδί μου, την εξέλιξη. Επηρεάζεται ότι μέσα σε αυτή την ιστορία επηρεάζεται ο μεταγραφικός σχεδιασμός της ομάδας, η οποία είχε πρώτη επιλογή τον Μπράντοβιτς και δεν μπορούσε να τον πάρει γιατί δεν μπορούσε να καλύψει τα νούμερα στο Financial Fair Play. Θα είχε σοβαρό πρόβλημα. Εντάξει, άρα εδώ μιλάμε για μια τεκνοποδιά ξεκάθαρη από την πλευρά της νέας κυβέρνησης σε συνεργασία προφανώς με τον κουμπάρο τους και βασικό τους χρηματοδότη, ο οποίος έκανε δουλίτσα. Πάντως, αν λοιπόν ζούμε σε μια χώρα που αποφασίζει το κουμπαράκι ποιος θα κάνει το οπτικό συμβόλαιο ή όχι και δεν είναι το πρώτο που θα κάνει ο ΠΑΟΚ με την αλλά... έχει ήδη 7. Να σου πω κάτι όμως. Έχει ήδη 7. Ξέρεις καλά όμως ότι όταν γίνεται αυτό με μια κυβέρνηση Νέας Δημοκρατίας, μπορεί κάλλιστα να σου πει και ο άλλος ότι γινόταν αλλιώς με την κυβέρνηση την προηγούμενη. Ότι οι επιρροές οι δικές της. Άκου λίγο. Εγώ πήρα τίποτα από την προηγούμενη κυβέρνηση. Θες να ανοίξουμε την κουβέντα τώρα 12 παρα 10 αυτή. Ας μην την ανοίξουμε καλύτερα γιατί ναι, πιστεύω ότι πήρες πάρα πολλά, αλλά μην αναλύσω τώρα τροπολογίες. Άστο, θα μαλώσουμε. Για το ρεπορτάζ από την Ολλανδία σε βγάλαμε. Ναι, εσύ το τι πιστεύεις για την. Μα με ρώτησες. Μα με ρώτησες. Άρα μην με ρωτάς. Μην με ρωτάς, θα τα πω. Εγώ σου λέω την αλήθεια. Ναι. Σου λέω την αλήθεια και λέω. Καλά, ο καθένας λέει τη δική του αλήθεια. Στο ποδόσφαιρο, Σταύρο μου, ξέρεις καλά ότι ο καθένας λέει τη δική του αλήθεια. Εγώ θεωρώ ναι ότι πήρες. Λοιπόν, τι πήρε ο ΠΑΟΚ. Τι έδωσε ο ΣΥΡΙΖΑ στον ΠΑΟΚ. Θες να πάμε να το αναλύσουμε, θα μαλώσουμε τώρα. Θες να πεις το ρεπορτάζ από την Ολλανδία. Θα σου πω τι έδωσε. Έδωσε τον περιβάλλοντα χώρο της Τούμπας που ήταν του ελληνικού δημοσίου. Έδωσε μια τροπολογία που πλήρωσε 11 εκατομμύρια και κλείτωσε άλλα 40. Για να γίνει τι. Τι για να γίνει τι. Για να γίνει τι. Για να γίνει μια επένδυση που την πληρώνω εγώ. Σχετικό είναι αυτό. Κάνουν γήπεδο με κρατικά λεφτά. Τι λες. Σωστό. Κρατικά λεφτά δεν έκανε ο Άρης όμως. Δεν έκανε ο Άρης. Μπορείς να κάνεις γήπεδο με που βάλεις και ο άλλος. Ναι, με κρατικά λεφτά πώς θα μπορώ. Σαν αυτό που έκανε ο ΠΑΟΚ στην Πηλαία. Άντε ρε πουλα καμιά παλέτα ρε να κάνεις τώρα. Πρόσεξε, Bet Shop μπήκε μπροστά. Bet Shop. Έρχονται τα εκατομμύρια. Καλή εταιρεία. Τα φιλιά μας εσέβη. Καλή εταιρεία. Γι' αυτό σου λέω. Γι' αυτό έκανα το γύρισμα. Αυτό είναι άσχετο το ένα με το άλλο. Bet Shop, τέλος η παλέτα από τη φανέλα μπροστά. Bet Shop, ανακοίνωσε ο πρόεδρος. Καλά, δεν είναι κακό. Κακό είναι η παλέτα. Ρε αγόρι μου τώρα δεν είναι κακό. Ή άμα έχει ο πρόεδρος τώρα νεράκια, στείλε στην Ολλανδία. Μιλήσω, ρε. Εσύ δεν μιλούσες το σύνορα, άσε να μιλήσω εγώ. Είναι στην εκπομπή μας. Μην ασχολείσαι με μεγέθη διαφορετικά. Ο ΠΑΟΚ δεν την επένδυση. Αυτή τη στιγμή είναι μεγαλύτερο, ναι. Οικονομικά είναι μεγαλύτερο μέγεθος, ναι. Και ποδοσφαιρικά είναι μεγαλύτερο μέγεθος. Ποδοσφαιρικά διαφωνώ, αλλά τέλος πάντων. Τι εννοείς, φέτος. Ποδοσφαιρικά ο ΠΑΟΚ είναι μεγαλύτερο μέγεθος από τον Άρη. Συνολικά όχι, δεν είναι. Εσύ δεν απευθύνεσαι σε πεντάχρονα. Κοπεί το ραδιόφωνο κάνει. Μπράβο, πες λίγο την Ολλανδία και θα μαλώσουμε. 65 χρόνια 17 φορές στην Ευρώπη και μετά ξέρει. Πόσα? Σε 65 χρόνια 17 φορές στην Ευρώπη βγήκε και πουλά τρέλα. Φίλε, εγώ αυτό το στατιστικό δεν το ήξερα. Το ήξερα εγώ όμως. Τα μελετάς όμως, μπράβο, αυτό είναι καλό. Όλα μελετάω, ρε. 17 φορές. Τι δεν μελετάς αυτά που λες στον Άρη. Πόσα παιχνίδια συνεχόμενα είναι ο Άρης Άιτος στην έδρα του. Βάζουμε και την Κατοβίτση ή δεν μετράνε τα πέναλτι. Όχι, δεν μετράνε. Α. Γιατί τα πέναλτι μετράνε, δεν είναι. Νίκες. 26 συνεχόμενα, φίλε. 1-0 κέρδισε την Κατοβίτση. Έφυγε. Ναι, έφυγα, ναι. Ωραία, τελείωσε. 1-0 όμως έλειξε το μάτσα.
Δεν με απασχολεί, φίλε. Δέκα τα πέρα, δεν αποκλείστηκε. Ναι, αποκλείστηκα. Τέλος πάντων, ναι, δεν μας απασχολεί τώρα το ότι ποιος την έχει μεγαλύτερη. Ωραία, πάμε να δώσουμε την εξέλιξη. Σωστό είναι αυτό που λες. Αυτό όντως το ποιος την έχει μεγαλύτερη, νομίζω ότι είναι η μεγαλύτερη χαζομάρα και πολλές φορές και εμείς παρασυρώμαστε και λέμε χαζομάρες επίσης. Στην εξέλιξη για το τηλεοπτικό, έχουμε εξέλιξη. Γιατί αυτό που έδωσε ήταν το ρεπορτάζ. Εξέλιξη υπάρχει. Καμία πολύ. Μάλιστα. Και τι κάνει δηλαδή ο Πάουκ, δηλαδή, τι λέει τώρα. Δηλαδή. Ο Πάουκ λοιπόν έχει τρεις επιλογές. Ναι. Ή να αποφασίσει να πάρει, ξέρω εγώ, στην Νόβα κάτι το οποίο θεωρώ απίθανο. Μάλιστα. Ωραία. Ή να πάει στο Open, που για μένα θα είναι μέγα σκάνδαλο να μοιράζει λεφτά το ελληνικό δημόσιο σε πρωτοξενικές ανώνυμες εταιρείες και να τίθεται θέμα όταν πηγαίνει να κάνει συμβόλαιο ο Πάουκ. Mm-hmm. Εντάξει, και τρίτη επιλογή είναι το Πάουκ στη Γη να γίνει συνδρομητικό, είναι έτοιμο σε επίπεδο υποδομής. Και μπορεί ο Πάουκ να στήσει το Πάουκ TV. Την αποκλείς, την ΕΡΤ. Γιατί μου δώσεις τρεις επιλογές χωρίς ΕΡΤ μέσα. Ποια ΕΡΤ, φίλε, τώρα να περιμένω εγώ να υπολογίσω στο σενάριο, σε σενάριο την ΕΡΤ, η οποία είναι ελεγχόμενη από τον μεγαλομέτωχο του Ολυμπιακού με τον ένα τον άλλο τρόπο. Εντάξει, πώς είναι ελεγχόμενη τώρα και εσύ, η ΕΡΤ. Η ΕΡΤ πώς είναι ελεγχόμενη. Δηλαδή να σου πει, πριν δεν ήταν ελεγχόμενη από το ΣΥΡΙΖΑ. Ήταν. Έτσι γίνεται, ρε Σταύρο, κάθε στην Ελλάδα, τι να κάνουμε τώρα, αυτό γίνεται. Κάθε φορά. Δεν είναι τι να κάνουμε τώρα όταν είναι ο ΠΑΟΚ να πάρει τα λεφτά και να τα έχουν πάρει όλοι οι άλλοι. Ας πάρει λίγο λιγότερα, ρε φίλε. Εντάξει. Τέλος πάντων. Δεν θα το αποφασίσουμε εμείς. Ας το αποφασίσουν αυτοί. Να πάρει λιγότερα από αυτά που είχε ήδη πρόταση στα χέρια του. Να πάρει τα ίδια που έπαιρνε πέρσι, λέω εγώ. Μα δεν είναι. Πήγε σε άλλο κανάλι για να πάρει περισσότερα. Τελικά δεν πήγε όμως. Ναι, μια συμφωνία που υπεγράφει δεν υλοποιείται. Μάλιστα. Τέλος πάντων, ναι. Είναι άλλα τα θέματα τώρα, ποδοσφαιρικά. Αυτός ο μαύρος είναι όντως τόσο ανθρωποφάγος που λένε και τα λοιπά. Είναι λίγο κτίνος, ναι. Δεν πας να τον κοντράρεις. Είναι πολύ καλός από ό,τι διαβάζω ανασταλτικά και έχει τα ζητηματάκια του στην πρόταση του παιχνιδιού. Ισχύει αυτό? Εννοείται, καθαρό εξάρι. Είναι, άμα δεις την καριέρα του, 0 γκολ, 0 ασίστ. Δεν τον πήρες γι' αυτό. 0 γκολ. Τον πήρες καθαρά για να... Για να κόβει και να δίνει. Ο ψηλός μαύρος σιώπης είναι δηλαδή. Αυτό ακριβώς. Μάλιστα. Ναι, αυτό ακριβώς. Και μαζί με ποιον θα παίζει αυτός εκεί? Δηλαδή πώς είναι το... Καντουρί. Ναι, Καντουρί παίζει ο χτάρι στον πάκο φέτος. Και είναι και πολύ καλός στη θέση του. Πιο πολύ... Πολύ ανώτερος. Πιο πολύ άκρα δεν έπαιζε πέρσι. Δεν ήταν η θέση του. Ο χτάρι είναι ο Καντουρί. Μάλιστα. Ο Καντουρί στην Νάπολη ο χτάρι έπαιζε πίσω από το Χάμτσικ ήταν. Ωραία, στην Τωρίνο είναι οχτάρι έπαιζε. Ένα παίκτη βέβαια που έφτασε κοντά στο να φύγει, έτσι. Επί Λουτσέσκου όμως. Με πήγε εκεί. Πήγε εκεί και καλά που δεν συμφώνησε. Γιατί θα έχεις θέμα στο 8, λες. Γιατί, βέβαια θα είχα θέμα στο 8. Mm-hmm. Ο Βέρμ που μπήκε χθες στην προπόνηση δεν νομίζω να είναι έτοιμος. Θέλει κανένα μήνα ακόμα, τουλάχιστον. Ναι. Λέω εγώ. Καλά όλοι όσοι έρχονται από χιλιάς τους. Από χίλιο τένοντα, ακόμα χιλιότερα. Ακόμα χιλιότερα. Θέλει κανένα μήνα, άρα η ενδεκάδα θα είναι αυτή που είδες σε τελευταία φιλικά και παίζει αν ο Εσίτη, γιατί βλέπεις πάω κανένα, και παίζει ο Εσίτη αν θα είναι βασικός ή θα είναι ο Αγκούστο ή θα είναι ο Μίσιτς, δίπλα στον Καντουρί. Αυτή είναι η μοναδική θέση που παίζει στον πάω κάποια στιγμή. Μάλιστα. Είναι δηλαδή Πασχαλάκης, Μάτους, Βαρέλα, Κρέσκο, Γιαννούδης, Καντουρί και Χ, άγνωστο. Δεξιά ο Ζαμπάρης, θερά ο Μπίσες, Πέλκας, άκουμε μπροστά. Αυτή είναι η καλύτερη. Πώς υποδεχτήκατε γενικότερα τις δηλώσεις του Λουτσέσκου? Αναμενόμενες. Περίμενες ότι θα πει για διαφωνίες και τα λοιπά, ρε παιδί μου? Εντάξει, εσείς το ρεπορτάζ το ξέρετε. Το είχατε πει. Άλλωστε σε αρκετές σας άκουγα. Βεβαίως υπήρχαν διαφωνίες, βεβαίως υπήρχε διαφωνική φιλοσοφία, βεβαίως αυτή υπήρχε και τα προηγούμενα χρόνια, βεβαίως. Και αυτή μπορεί να έπαιξε κάποιο ρόλο για να πάρει ο Λουτσέσκου την απόφασή του. Ναι. Το μεμπτό για τον Λουτσέσκου είναι ότι πήρε την απόφασή του 2 μέρες πριν φύγει η ομάδα από την Ασία. Ναι. Εγώ δέχομαι να έχεις κουραστεί, ρε φίλε, από μια διαδικασία. Δεν είναι εύκολο ο ΠΑΟΚ. Ναι. Όπως όλα τα μεγάλα καράβια έχουν και δύσκολες συνθήκες. Δεν είναι εύκολο. Προφανώς τώρα υπάρχει κάποιο περιστατικό σε εκείνο το χρονικό διάστημα που ξεχύλισε το ποτήρι στη συνεργασία. Εγώ λέω ότι υπάρχουν πολλά μαζεμένα και ότι ο Λουτσέσκου πετύχει την πρόταση του Μαρσιλιάν. Βρήκε τη διέξοδο. Όχι, πιέστηκε από τους συνεργάτες του γιατί τα νούμερα που λαμβάνουν, που θα πάρουν με τη συμφωνία εκεί πέρα είναι δεκαπλάσια από αυτά που είχαν στο ΠΑΟΚ και πήρε την απόφαση αυτή. Είμαστε. Αυτό είναι το story όλο. Αλλά ο Λουτσέσκου είναι παρελθόν. Δεν είναι
λέει τα δικά του. Βέβαια, είπε το μια πραγματικότητα που πολλοί προπονητές βιώνουν σε όλες τις ομάδες, στην Ελλάδα ένα παραπάνω, ότι θα πρέπει να αντιλαμβάνεται και ο κόσμος ότι όντως οι προπονητές πολλές φορές με τους προέδρους ή τους τεχνικούς διευθυντές ή οτιδήποτε έχουν διαφορετικές θέσεις, απόψεις. Ναι, αλλά πρόσεξε με λίγο. Mm-hmm. Ο Λουτσέσκου μπορεί να έχει τα δίκαια του σε κάποια θέματα. Ωραία, αλλά το τσιπάκου ψάχνει ξάρι και αγοράζει τώρα τον Εσίτη και έψαχνε μέχρι τώρα τέλος πάντων να κάνει επένδυση 5 εκατομμυρίων. Ωραία, είναι και θέμα Λουτσέσκου. Δηλαδή, τον οποίο απέρριπτε. Ότι... Ισχύει αυτό. Όχι, ρε, δεν έπαιρνε ξάρια. Ρε. Ναι, ρε παιδί μου, δεν τον ήθελε δηλαδή. Μια ομάδα, δεν έπαιρνε, όχι, δεν ήθελε, δεν ήθελε τον Εσίτη ή τον Χ Εσίτη ή τον Πράτα ή τον οποιονδήποτε. Είναι ότι δεν ήθελε ξάρι. Ναι, όμως μια ομάδα δεν γίνεται να μην έχει ξάρι. Θα σου πει όμως, αυτός ότι, εγώ έτσι σου πήρα double. Ναι, άρα έχω δίκιο εκ του αποτελέσματος να μην παίρνω εξάρι. Εκ του αποτελέσματος στην Ελλάδα έχω δίκιο. Εκ του αποτελέσματος στην Ευρώπη έχω άδικο. Ναι, και, η αλήθεια είναι ότι το πληρώνει κιόλας φέτος, γιατί η κλήρωση με τον Άγιαξ είναι βέβαια τυχαία από μια πλευρά, αλλά δεν είναι μόνο ατυχία. Είναι και το συντελεστή που έκτισες πέρσι και πρόπερσι. Ο προπονητής, ναι, ο προπονητής λοιπόν, οφείλει να έχει τις ιδέες του, να δίνει τις κατευθύνσεις του, από την άλλη το κλαμπ θα πρέπει να ορίζει ποιο είναι το συμφέρον του. Ναι, αυτό είναι η μεγάλη κουβέντα. Είναι η μεγάλη κουβέντα που στην Ελλάδα δεν την καταλαβαίνει ο κόσμος, ότι ο προπονητής είναι ο υφιστάμενος του εκάστοτε αθλητικού διευθυντή και ο αθλητικός διευθυντής προσαρμόζει τον προπονητή στα θέλω του κλαμπ. Ο προπονητής προσαρμόζει στα θέλω του κάθε κλαμπ και όχι το κλαμπ στα θέλω του κάθε προπονητή. Και έτσι πρέπει να γίνονται και οι επιλογές των προπονητών, έτσι. Από την άλλη, είναι και ο προπονητής έχει κάποιους στόχους που πρέπει να πετύχει από το κλαμπ και έχει τα δικά του θέλω. Ναι. Okay. Όταν όμως τα δικά του θέλω συγκρούνται με τα θέλω του κλαμπ. Το κλαμπ είναι αυτό που είναι από πάνω. Έτσι, στην Ελλάδα δεν το καταλαβαίνουμε. Βέβαια. Μας αρέσει το ελευκό στον Φερέιρα, ελευκό στον Παντελίδη. Μας αρέσουν αυτά. Όχι, δεν υπάρχει ελευκό. Ελευκό δεν υπάρχει πλέον. Όταν τα νούμερα είναι αυτά που είναι. Έτσι. Πες μας για λίγο για Ολλανδία. Αν το πάω και είχε εξάρι, τι, 40 βαθμούς έχει. 40! Απίστευτος καύσωνας. Απίστευτος καύσωνας. Και εδώ είναι κακή η ζέστη, δεν είναι καλή. Εγώ, κοίταξε, 26 φτάσαμε. Όσο ήμουν πάνω. Τώρα με το 40, ακούστε λίγο Φεβρουέιρα. 40 βαθμοί λιώνει το κορμί. Δεν μπορεί να φανταστεί γιατί δεν έχουν και κονδύσιο. Όχι, ρε φίλε, αυτό κάτσε. Αυτό τώρα είναι πρόβλημα τεράστιο. Το ανεμιστηράκι έχει. Ανεμιστηρά. Τίποτα, δεν ανεμιστηρά. Ούτε ανεμιστηρά. Εντάξει, θα πάμε την άλλη εβδομάδα στην Κύπρο εμείς. Που μου είπε ο Παπαδόπουλος ότι στις 8 η ώρα δείχνει 37 βαθμούς. Στις 8. Λέω το μεσημέρι πώς δείχνει. Εκεί έχει και υγρασία. Ναι, αλλά έχει και παραλία. Ναι, η διαφορά με την Ολλανδία αυτή είναι. Έχει και εδώ ένα βούρκο που βουτάνε, αλλά δεν μπαίνουμε εμείς. Ωραία. Τα αγωνιστικά και όλα τα υπόλοιπα θα τα πείτε στο ΠΑΟΚ 24 που ακολουθεί. Η απορία που την είπα και στον αέρα χθες είναι πώς έχεις κάνει την επιλογή για το ερυθρόλευκο φανελάκι στο, εκεί που προσκαλείς για το YouTube. Και τους λέω όλους ότι επίτηδες το φόρεσε για να σχολιάζει το βίντεο. Μπα. Όχι. Αυτό φορούσα εκείνη την ώρα. Ένα μάνικο πήρα μαζί μου. Ερυθρόλευκο, ρε φίλε. Έχω πώς, ένα πώς έχει μπει στη βαλίτσα αυτό ανάμεσα στα σπρώμαυρα τα άλλα. Είμαστε αριστεροί. Με αυτή τη δήλωση κλείνω. Ευχαριστούμε, Σταύρο. Να είσαι καλά. Bye. Λοιπόν, με τον Σταύρο, όπως αντιλαμβάνεστε, έχουμε πολλές διαφορετικές απόψεις, αλλά τα συζητάμε. Και αυτό νομίζω ότι είναι το πιο σημαντικό. Να έχεις άλλες απόψεις, να έχεις διαφορετικές ενδεχομένως θέσεις, αλλά να μπορείς να συζητήσεις και με επιχειρήματα ο καθένας να τα θέσει και ο κόσμος να αποφασίσει ποιος έχει δίκιο, ποιος έχει άδικο, ή να μην αποφασίσει κιόλας, επειδή ποιος έχει δίκιο, ποιος έχει άδικο, να ακούσει και να κρίνει. Με τον ύμνο θα κλείσουμε, γιατί Δημήτριο Σαλή πρέπει το βράδυ να κερδίσουμε. Τόσο τρία εισιτήρια στο λαό. Η φίλη μου η Αθηνά λέει: παρόλα αυτά, εύχομαι καλή επιτυχία στην Αριανάρα μου. Το μυαλό μου θα είναι στο γήπεδο μαζί με όλα τα αδέρφια. Κύριε Κιώση, δώστε μας τρία νούμερα μέχρι το 56. Ο συνονόματος του Θάνου Πετρέλη κερδίζει το ένα εισιτήριο. Πρέπει να έρθει όμως εδώ και να πει στη Μαριλής ένα τραγούδι για να το δώσουμε. Σάκης Πετρέλης, ο πρώτος. Ο δεύτερος νικητής, Τιτίρλας Νίκος. Τιτίρλας! Και ο τρίτος νικητής είναι ο Κώστας. Η μισή τώρα περιμένουν να ακούσετε επίθεση. Κώστας! Κώστας!
Κωνσταντινίδης. Κώστας Κωνσταντινίδης. Πάρε και το Αριανάκι μαζί, το πρώτο. Το δεύτερο άσο στην κοιλιά της συζύγου. Μαζί με τις παντόφλες, άσε εκεί, πάρε το μωρό το ένα και φύγε και πάνε στο γήπεδο. Κώστας Κωνσταντινίδης, το τρίτο εισιτηριάκι. Μου είπανε να είμαι και τα απόγευμα εδώ στην εκπομπή. 5 η ώρα θα είμαι. Τι να κάνω. Ό,τι μου λένε κάνω εδώ στο Λίμπερο. 5 η ώρα, όλα about Άρης. Εκεί θα είμαστε πιο πανηγυρικό το ύφος. Εκεί θα έχουμε ύμνο Άρη να παίζει από κάτω. Τραγούδια, συνθήματα και όλα τα λοιπά. Σας δώσουμε τα τελευταία νέα πριν το μεγάλο παιχνίδι. 5 με 6,5 είναι σήμερα. 5 με 6,5. 6,5, 7,5 θα αρκεί ο κύριος Ματζιούκης. Ας ασχοληθεί λίγο με την Α1 του μπάσκετ. Γιατί μόνο με αυτό βλέπω να ασχολείται του χρόνου. Και μετά τις 7.30 αρχίζει ο μαραθώνιος με Κωνσταντίνο Τσίψιο αρχικά στο στούντιο. Και 9 η ώρα έρχεται το καρτούν των FM. Ο άνθρωπος που μόνο με αυτόν μόνο κερδίζει στο στούντιο, ο Ζάχος Ντρούλινγκ. Και όσοι θέλετε να ξαναδείτε τον Άρη στην Ευρώπη, 9.30 Κλεάνης Βικελίδης. Τα λέμε πιο μετά.